Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπη, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καδαμπάκη στο production, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το οχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αδερφοί Κωνσταντίνη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά με τηλεφώνουν στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 σελίδα μας στο Facebook ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε και θέλετε να σχολιάζετε μέσω μηνυμάτων. Την 3η 14 Ιουνίου οι Ντόπκιν Μέρφις επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών για να δώσουν ένα σόου που θα δικαιώσει το όνομά τους ως το αγαπημένο συγκρότημα της πόλης. Θα σας πούμε κάποια στιγμή να καλέσετε στο 2310-3 όχι τώρα, και οι πρώτοι οι οποίοι θα καλέσουν, οι τρεις πρώτοι θα κερδίσουν από δύο διπλές προσκλήσεις για να μπορέσετε να απολαύσετε τους Ντόπκιν Μέρφις και τους Ράμτζακς, και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους εκεί. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε ένα τέλειο χώρο στην 25 Μαρτίου 107, μοντέρνο, όμορφο, πεντακάθαρο, το Alex Cook. Όποιος είναι εκεί κοντά, του μπαχαριλάου ανάληψη, δεν γίνεται να μην πάει να μην φάει εκεί. Πιστέψτε με, θα ερωτευτείτε τις γεύσεις του Alex Cook. Φανταστικά αφράτα μπέργκερ, λαχταριστές πίτες στο ξυλόφουνο, τέλειοι συνδυασμοί σε ζυμερικά και σαλάτες, απίστευτη ποικιλία από σαλάτες. Εμπιστευτείτε και απλά δοκιμάστε Alex Cook και θα με θυμηθείτε. Σήμερα πάμε 25 Μαρτίου 107 στο Alex Cook. Τον έφαγες. Τον έφαγες. Τον κρίνω. Τον έφαγες. Είναι δυνατό. Έτσι ο Λιμιός, αλλιώς ο Λιμιός. Τώρα... Ας πρόσεχε ο Λιμιός, τι θα κάνουμε τώρα εσύ. Περίμενε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σε πειράξω και μετά πείραξε. Θα το σοβαρέψουμε. Καταρχήν το παιδί έκανε καλές εμφανίσεις με την Εθνική, πέτυχε και ένα φανταστικό γκολ χθες. Και είχε την ατυχία στο τέλος να πάθει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Πολύ σοβαρό τραυματισμό. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω αφορά τον προπονητή της Εθνικής, τον Πογιέτ. Όταν χρησιμοποιεί τον Τζιμίκα, τον Μπακασέτα, τον Λιμιό και άλλα παιδιά μεγάλα χρονικά διαστήματα, δηλαδή 90 λεπτά, μετά από τέτοια κούραση που έχουν από τα πρωταθλήματα τα οποία αγωνιζόταν, δεν θέλει και μια διαχείριση να τους κάνει και λίγο. Αμάσε ρε κόκκινε. Ποδοσφαιριστής είναι. 60 μάτς το χρόνο παίζει. Ναι. 800 χιλιάρια και ένα εκατομμύριο παίρνει. Ναι. Δουλειά του είναι. Στο ορυχείο δεν κουράζεται ο άλλος, δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι το ίδιο. Πώς δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πώς δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ο ένας τρέχει 2 ώρες, ξέρω εγώ, και ο άλλος δουλεύει 20 ώρες. Το ίδιο είναι. Και πολλές περισσότερες. 40 ώρες την εβδομάδα. Ο άλλος που πάει στο χωράφι και δουλεύει 10 ώρες, σιγά το Λιμιό που έτρεχε και τον άλλον. Τι κάνει, τρέχει. Αθλητής είναι, τρέχει. Ναι, ο οργανισμός καταπονείται. Και τι να κάνουμε, άμα θα είναι, ας κάνει άλλη δουλειά. Επειδή καταπονείται ο οργανισμός, θα πρέπει να το λυπηθώ εγώ. Δεν είπα να το λυπηθεί. Εμένα με λυπήθηκε κανείς που η φωνή μου είναι 3 μήνες έτσι και δεν μπορώ να βγάλω ανάσα. Δουλεύω. Καταπονήθηκε η φωνή. Μπορώ να βγάλω καρκίνο στο λάρι και να πεθάνω. Να φας τη γλώσσα. Ο άλλος έφαγε το πόδι του. Έτσι, όταν δουλεύεις, θα έχεις και τις επιπτώσεις. Ο άλλος στο ρηχείο
Μπορεί να πέσει από πάνω να τον πλακώσει το. Το χώμα να τον πλακώσει. Ο άλλος στην Ταλίκα τον βάζει αντί για 8 ώρες, 10 ώρες στο αφεντικό, 20. Παίρνει την Ταλίκα από την κούραση, πάει τρακένει, σκοτώνεται. Παίρνει και κάποιον άλλο μαζί του. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, επειδή έτρεξε ο Λιμιός. Η ερώτησή μου ήταν σαφέστατη. Σαφέστατη είναι και η απάντησή μου. Από τι της... κάνει ο Τζιμίκας δηλαδή. Τι κάνει. Πόσα εκατομμύρια παίρνει το χρόνο ο Τζιμίκας. Γερός, δεν δουλειά του είναι να παίζει μπάλα. Και τι, τι ξεκούρασε. Παίζει μια από τις κορυφές ομάδες. Όλοι, όλος ο κόσμος θέλει ξεκούραση που δουλεύουν. Ο γιατρός που κάνει τρεις εγχειρήσεις τη μέρα θέλει ξεκούραση. Φυσικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να τον πιάσει ξανά. Αν κάνει πέντε, δεν είναι υπερβολή. Υπερβολή είναι, αλλά άμα είναι πολύτιμος. Τι να κάνουμε. Πρέπει παίξε μπάλα τώρα που θα μου το παίξει δικαλιστή στον ποδοσφαιριστό. Εγώ. Τραυματίστηκε ο Λιμιός, τις πάτησε στραβά. Όταν βλέπουμε τις περισσότερες εθνικές ομάδες να κάνουν εκτενές rotation οι προπονητές, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι λάθος το πάνε. Ναι, ρε, φταίω Πογέ τώρα που έβγαλε το πόδι του. Δεν είπα ότι φταίει. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Δεν μόνο. Έκανε ρε λάθος, αμε τρελάνεις ρε. Τι θα πει έκανε rotation, ποιο να βάλει δηλαδή. Ποιο να βάλει. Ποιο να βάλει. Το Μασούρα. Άμα βάλει το Μασούρα, θα έρθει ο Κουτσολιάκος, θα πει γιατί έβγαλε στο Λιμιό. Εγώ θα τον πουλήσω ένα εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Έξε, δεν τα ξέρω. Αν πηγαίνει έτσι το έργο, είναι λάθος. Πώς πάει το έργο, αλλιώς πάει. Εδώ χτίθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση με το Λιμιό. Ο Λιμιός, από τότε που παίζει μπάλα το παιδί, υπεραστικά του, αυτό το promotion γίνεται. Τώρα έκανε ένα μπάσιμο με την εθνική, βελτίωσε τις αθλητικές του ικανότητες. Δημοσιογράφοι το γράφουν, τον προωθούν. Ο Κουτσολιάκος τραυματίστηκε. Τι να κάνω τώρα, εγώ πάω στον ψυχολόγο που τραυματίστηκε ο Λιμιός. Εγώ 8 μήνες που κάνω σωληνάκι στον εφρό μου και δεν μπορούσα να κατουρούσα, αίμα, νοιάζει ο Λιμιός για μένα. Ωραία, το περάσουμε έτσι. Και τι να κάνω, ήρθε ο Λιμιός και μου χαρατούσε τα σωληνάκια που έκανα δύο εγχειρήσεις ένα μήνα μέσα. Τον ένιωξε το Λιμιό. Και πρέπει να στεναχωρηθώ εγώ που τραυματίστηκε ο Λιμιός. Στεναχωρέθηκα, αλλά τι να κάνω τώρα, αυτή η εποχή. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, τώρα, να βγάλουμε. Να παίζει την πόλη σου, να παίζει μπροστά του συγγενείς σου. Για να σου τύχει αυτή η αδικία, να έχει βάλει ένα από το ομορφότερο γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα. Να το πάρει στον ψυχολόγο τώρα, 8 μήνες. Άσε με ρε κόκκινε τώρα τον άνθρωπο. Άσε το, πάμε παρακάτω. Στην πόλη σου. Ποια πόλη του. Πόλη του. Εντάξει και. Λέω, είναι στο. Και εγώ στην Τούμπα στο πάρκο μπορώ να πεθάνω να πεπατήσει το ταξί να πούμε. Από στην γειτονιά του τον τράκαρο το ταξί και πέθανε. Άσε τι παπαριές τώρα που πρωί μεσημεριάτικα. Πάρε την μπάλα, πάρε αυτά. Τι, ποιον, τι τιμόστρα είναι αυτή εκεί. Ο Γκατούζο. Τι έκανε ο Γκατούζο. Προπονητής Βαλένθια. Καλά κάνει. Τέτοιοι άντρες πρέπει να είναι. Δυναμικός. Τρελός με τη δουλειά του. Παθιάρης. Έτσι πρέπει να είναι οι προπονητές. Πολύ καλά έκανε η Βαλένθια και τον πήρε. Τι να πάρει. Κάχλε μπονιάρι με τον Γλυφιτζούρι στο χέρι. Να βλέπει σαν καθηγητής φιλολογίας μουσικής. Δηλαδή ο Σάρι τι είναι, χλεμπονιάρης. Βρωμιάρης είναι ο Σάρι. Πήγε στην τραπεζικός υπάλληλος ήταν. Πήγαινε στην τουαλέτα, κάνει κάκα του. Βρωμούσε η τουαλέτα. Βρωμιάρης ήταν. Με το τσιγάρο, το μουσι. Χλεμπονιάρης ήταν. Δόντια καθάριστα. Τι ήταν ο Σάρι. Και ο Κρόιφ καπνίζε, ρε Σικώστα. Τι βρωμιάρης ήταν και ο Κρόιφ. Όποιος καπνίζει δεν βρωμιάρης. Δεν βρωμιάρης. Άμα καπνίζει τέσσερα πακέτα σιγά, δεν σε βρωμιάρης. Παφιλείς μια γυναίκα σου το βρωμάει το στόμα. Άντε ρε φύγε. Τα ούλα σου κόκκινα, τα πνευμόνια σου κόκκινα. Διχάς χάσκα. Μαύρα. Παφιλείς μια γυναίκα, σκέντη γυναίκα σε φιλήσει. Δεν είναι βρωμιάρης ένας που καπνίζει πακέτα. Η ανάσα του είναι ωραία δηλαδή. Υπάρχουν τρόποι η ανάσα να βελτιώνει. Πώς βελτιώνεται η ανάσα. Παίρνεις μια ειδική καραμέλα και κατευθείαν. Ναι, εντάξει. Να πλένεστε κιόλας. Τα δόντια κυτρινίζουν, χαμογελάς με την κυτρινίλα, θα αρχίσει σε ορυχείο. Πάμε στην μπάλα, ρε, αυτά τώρα. Τι θέλει. Ό,τι γουστάρεις. Θες εθνική, θες βόλο κόσμο, θες μεταγραφές, θες Μητσοτάκη που χθες τον είδες να περνάει από το σπίτι σου, αυτό δεν είχε έρθει ακόμα στην πόλη. Πού τον είδες να έρχεται το Μητσοτάκη. Είδα ολόκληρη συνοδεία και υπέθεσα ότι είναι ο πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης είναι όμως. Μπορεί να τα κάνεις πρέσβη. Α, όχι, ρε φίλε. Πέρασε έξω από το σπίτι σου, εσύ και νιώμαι, εσύ είδε το Μητσοτάκη. Στο τρίτο ουίσκι, στο τέταρτο. Ποιο ουίσκι, ρε στον καφέ, πού, τι ώρα πέρασε. 5 ώρα το απόγευμα. Α, νωρίς είναι ακόμα. Τι γελάς. Ψάχνεσαι πάλι. Πάντα. Ψάχνω με στην κλίτσα του Βοσκού. Προς. Είναι βαριά. Για λέγε. Λοιπόν, τι να πω. Θέλω να ξεκινήσουμε από Άρη. Αθηνική καθαρίσαμε, έτσι. Να ευχηθώ περαστικά στο Λιμιό, είναι δυνατό παιδί. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε, όντως ήταν σε καλή φόρμα, ήταν σε καλές ταχύτητες, αθλητής καλός, εντάξει, μπάλα δεν ήξερε καθόλου, αλλά κάλυψε το κενό του με την πολλή δουλειά. Άτυχος ήταν. Η γερίωση ήταν τα μούτρα σου την ώρα που έβαζε τον γκολ. Ναι, γιατί μου τριπλάρει με τα αριστερά και με εκτελεί με τα δεξί, με καλό σουτ, καλή ταχύτητα. Καλύτερα αυτό. Όχι, τι έχω να πάθω.
Ναι, ρε κόκκινα, αυτά με κολούσα. Τώρα τραυματίστηκε το παιδί, άστα. Πάντως, είναι πολύ ωραίο, κάτι που αναδεικνύει και το κλίμα. Σας πλήρωσα με την κίτρινη κάρτα. Πολύ ωραίο. Εσύ με τα 2-3 γκολ. Πολύ ωραίο. Και είναι και ανόητη η κίτρινη κάρτα μεταξύ. Δεν είναι καθόλου ανόητη. Την κάνει όταν πέφτουν μην... τρεις με έναν άκουν. Όχι, είπες κάτι στην αρχή του αγώνα, όταν είδαμε τις δεκάδες. Κατ' ουσία ήταν ο χαμάλης όλων των υπολείπων. Δεν είχε βοήθεια. Όταν μπαίνουν κάθετα, τρεις με έναν, τι θα καλύψει. Και δύο με έναν θα σου πω εγώ. Άμα είναι λίγο τεχνίτες, σε περνάει, σου πετάει μια πάσα και σου κάνει υπεροχή. Βγαίνουν στην άμυνά σου παίκτες παραπάνω, σου δημιουργούν προβλήματα. Σε ένταση άμυνά σου. Είναι ωραίο το δεν πάει να το τραυματίσει, αλλά. Εγώ δίνω υπόσχεση στο κοινό, τώρα καλοκαίρι, μόλις ξεκινήσουμε live match, θα προσπαθήσω να έχω ποσοστό επιτυχίας στα live. Στα άλλα δεν είμαι καλό. Στα άλλα δεν είμαι καλό. Στο live είμαι καλό. Έχει εξήγηση. Τι εξήγηση. Το pre-game είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ στο live έχει εικόνα. Και επειδή το αγαπάς αυτό που κάνεις, κατευθείαν λες θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Μπορεί να σου πούμε κίτρινες κάρτες, πέναλτι, ειδικά στοιχήματα, corner. Αυτά είναι μεγάλα στοιχήματα. Ναι, εντάξει. Να σου δώσω πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον τάδε. Okay. Θα το πολεμήσουμε. Γι' αυτό, πολεμήσουμε, γι' αυτό ναι. σου είπα ότι το pre-game είναι πολύ πιο δύσκολο από τη φύση. Εγώ στο pre-game δεν είμαι καλός. Στο άλλο. Δεν, δεν είμαι καλός. Στο άλλο. Έχεις παρατήρηση. Όλο το team που έχουμε εδώ πέρα έχει φεγγάρια. Έχει ένα φεγγάρι που είναι τρομερός ο Πιλάρας. Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθιά. Στο φεγγάρι. Ξέρω ποιο είναι το ελάττωμά μου. Δεν είναι ελάττωμα αυτό. Αφού είναι ελάττωμα, πώς θα γίνει. Δεν είμαι καλός στα ποσοστά. Στο άλλο είμαι καλός. Δεν θα κάνω αυτοκριτική. Αυτή είναι η άλλη πάντα. Όχι, okay, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω να σου πω για αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν ασχολούμαι τόσο χρόνια. Άρα λοιπόν στον Απτόπουλο TV και στο καινούριο κόνσεπτ και τα λοιπά, στα live θα σας δίνω 2-3. Πώς το λένε. Καλά. Καλά, τα οποία πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 50-60% επιτυχία. Πρέπει ένα να έχουμε πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Ωραία. Τι λέει άλλο. Δεν αμφιβάλλω. Άντε να φεύγει να σταματήσει η βροχή. Ποιος θα φεύγει. Ο Καντέμις. Γιατί. Γιατί από την ώρα που ήρθε να φύγει. Καντέμις ήρθε. Αντί να φτιάξω κανένα δρόμο. Στέλνω στο. Τι ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχετε τρελαθεί, ρε. Καταρχήν τι είναι όνομα αυτό. Genesis λέει. Ποια Genesis. Genesis ρε. Τι Genesis. Κοιμάστε ξυπνά Genesis. Genesis λέει. Τι Genesis. 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 Το συγκρότημα του Phil που... Collins. Βάλε λίγο Genesis να ακούσει. Ποιο είναι αυτό που γεννάνε εδώ. Άλλο, άλλο το νοσοκομείο που κάνει μόνο. Η κλινική που είναι μόνο και η Genesis. Είναι τώρα να στέλνουν μηνύματα. Οι ηλίθιοι, οι πανηλίθιοι, οι βλακέντοι. Α, το πείτε και εσύ χθες, το 112. Ναι, την ώρα που οδηγάς, τζι, φωνάζεις το κινητό, τι έγινε. Κοιτάς, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραία καιρικά φαινόμενα σημαίνει ανεμοστρόβιλος, φεύγουν οι γλάστρες από τα μπαλκόνια, έρχονται, σε σκοτώνουν. Ναι. Ξεχυλίζουν τα ποτάμια του Πηνιού, ξέρω εγώ, του Σπερχιού, του. Εδώ κάτω, ποια ποτάμια είναι αυτά τα που ξέρα τώρα. Αλιάγμονα. Ο Αλιάγμονα κτλ. Λοιπόν, οι θάλασσες πηγαίνουν 8-9 μποφόρ. Οι αέριδες που λέγει η γιαγιά μου συγχωρεμένη είναι 8-9 μποφόρ. Είδες πόσους κεραυνούς είχαμε χθες. Και πόσους κεραυνούς είχαμε χθες. Και τι έγινε που κάναμε. Και τι έγινε που κάναμε κεραυνούς. Είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Άκουγα ένα πρωί ναι. από ένα μετεωρολόγο. Πώς? Μετεωρολόγο. Μετεωρολόγο. Ναι. Τι είναι αυτό. Αυτή που ασχολείται με τον. Α, με την ΕΜΗ, ναι. Λοιπόν, να λέει ότι στην Ελλάδα. Ναι. Στατιστικά. Ναι. Χάνεται ένας άνθρωπος από κεραυνό. Τι χάνεται? Ένας άνθρωπος από κεραυνό. 3.000 άνθρωποι χάνονται στην Ελλάδα από αυτοϊκανοποίηση κάθε χρόνο. Στο κεραυνό, στον ένα λες. Αυτοϊκανοποίηση. Από την πολλή αυτοϊκανοποίηση. 3.000. Άλλοι. Πού το διάβασα. Τι σου βλέπω. Πεθαίνει και το θάβουνε με τον καρπό στραβό. Το πολύ το τάκα τάκα να πούμε. Η μισή είναι ακροατές. Τι γελάζε. Είσαι καραγκιόζη. Εγώ είμαι καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Εγώ γιατί το κάνω. Πεθαίνει ένας από κεραυνό. Ναι. Το να έχεις το νου σου να μην είσαι κατά κάποιο δέντρο δεν είναι κάτι που θα το έχεις το εκείνη ώρα και θα λες να μην πάρω. Εάν πάρε κόκκινε είμαι κάτω από το δέντρο και πέσω κεραυνός και με φάει. Εντάξει, τι να κάνω. Έχεις νομοτήσει το σύμπαν. Πιο πολλέ πιθανότητε είναι να έρθουν με τα μαχαίρια υποαξίδε που ήρθαν τι προάλλε εδώ πέρα και να λέει ώρα είμαι μαχαιροβγάλτη. Το θυμάσαι. Εγώ τι ωραίο άνθρωπο. Ναι. Εγώ το θυμάμαι. Είμαι μαχαιροβγάλτη. Δώστε του τώρα μια εκπομπή εδώ πέρα. 4 με 5 το απόγευμα, ξέρω εγώ, 5 με 7 τι ώρα, δώστε το μια εκπομπή. Λέω είσαι μαχαιροβγάλτης, ρε αγώνα. Να, μα το πάω, θα θυμάσαι που ήρθαν και φωνάζαν. Εγώ το ξέρω. Εντάξει.
Πρώτος κατέβηκε. Δώστε του κάτι, δώστε του ένα βραβείο, ξέρω εγώ. Το βραβείο, ξέρω εγώ, σφάζω μήλα. Καλώς ήταν, αγαπάει την ομάδα του και. Έχει επειδή αγαπάει την ομάδα του, μα βγάλει τα νεφράι μα, δηλαδή. Δεν ήρθε. Δηλαδή, άμα αγαπούσε καμιά κόμμενα και φάει καμιά καψιόλη, δεν μα βγάλει. Τα στομάχια θα μα βγάλει. Υπερβάλλει. Εγώ υπερβάλλω. Εγώ είμαι υπερβολικό. Πάμε παρακάτω. Πολύ σαβωμένο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε παρακάτω. Θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η εθνική πάντω καλά το πάει το έργο. Α ρε, μη μα κάνει την ακροματικότητα. Καλά λέει μετά. Α την εθνική ομάδα. Και κρατάω ένα στοιχείο το οποίο δείχνει γιατί είναι καλά τα πράγματα. Βλέπεις την ώρα, όχι μόνο. Στην τρίτη παιχνίδι. Κατηγορία είναι η εθνική. Τώρα θα πάει στη Β. Βέβαια. Στην τρίτη κατηγορία, άμα πας, εντάξει, με την Κύπρο έπεσε, χαλάρωσε λίγο. Ο Κωστέλογλου ήταν τιμένος στα ρίσκια, παντρεύεται, έχει δει, ο δήμαρχος Καβάλας βαφτίζει το παιδί του και πάει στα βαφτίσια ο Κωστέλογλου. 45 βαθμούς και ο Σιμάνσκι. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Με εκεί το κουστούμι. Μόλις τον έλεγε ότι θα βγάλει μπέμπελ. Τέτοια κουστούμια βλέπω στις κηδείες εγώ. Τους φτιάχνουν, τους κάνουν, τους βάφουν. Δηλαδή, τι να πει τώρα. Τι καψούρα το ρίξω τον Κωστέλογλου. Γιατί χωνεύεται ο Κωστέλογλου. Εντάξει, μπορεί να το χωνεύει τον Κωστέλογλου άνθρωπο. Για να τον πάρουν στην Κύπρο. Χωνεύεται ο Κωστέλογλου σαν φυσιογνωμία, α πούμε. Λε τι συμπαθητικό άνθρωπο είναι ο Κωστέλογλου. Άμα το δει στον δρόμο, α πούμε. Αντιπαθητικό το λέει. Αντιπαθέστατο είναι. Τον έχει σε μια δουλειά εδώ, τον έχει συνάδελφο. Να έρχεται να συγκοιτάει με εκείνο το βλέμμα τη Αγελάδο. Εκείνο το χαμόγελο που δεν ξέρει, ερωνεύεται, χαμογελάει κανονικά. Είναι πικρό χαμόγελο, είναι γλυκό χαμόγελο. Είναι τη Τζοκόντα το χαμόγελο. Τι χαμόγελο είναι αυτό, ρε πόχη. 45 βαθμού Κελσίου με εκεί το κουστούμι, ρε. Σολάρι μου να έκανε, ρε. Πιο λίγο αυτό θα είχε. Ρε. Με αυτού έπαιζε η εθνική. Με τρία center back, τρει βενζινάδε. Κάτω στην Όλγα έχει τρει βενζινάδε. Άμα του βάλω έναν. Από μπότσαρι και στρίψει δεξιά μέχρι το Μακεδονία Παλά, α πούμε. Έχει τρία βενζινάδικα. Πάρ του τρει βενζινάδε, τυχαία. Καθαρή, ψηλά παιδιά, γεροδεμένοι νεαροί κτλ. Βάλ τους και τους τρεις στόπερ στην Κύπρο. Εσύ τι λες. Καλύτερα να το πω. Δεν απάν καλύτερα τώρα. Έτσι, ο Γκόγκιτς να πούμε ο ένας και ο άλλος ο Κορέα, τι να φτύρε. Εγώ που είμαι 54 τώρα βάλεμε να κάνω ζέσταμα και βάλεμε 50 μέτρα σπριντ. Με όλους από τους και τους τρεις. Σπριντ 50 μέτρα. Άμα με περάσει ένας από τους τρεις στα 54. Παίξατε με αυτούς και η εθνική τα πάει καλά. Αυτό σου είπε. Άντε τώρα, άσε το παραμύθι. Τώρα πουλήστε την εθνική μια μέρα. Δεν έχετε τι να πουλήσετε. Αφήστε το παραμύθι. Τρία center back, αρκούδες. Αρκούδες. Στο Παγκαίο κατεβαίνουν αρκούδες. Πιο γρήγορες είναι από αυτά τα τρία center back. Από τον Όλυμπο να κατέβει αρκούδα, έβαλε τρία center back. Και ο προπονητής, κεφάλι τώρα ο Κωστέλογλου, έβαλε τρία center back, τρία γομάρια να πούμε αργά. Δηλαδή, σαν να μας λέει, πάρτε το παιχνίδι. Κωστέλογλου. Πήγε στη Δράμα προπονητής ο Βοσνιάδης και τον πήραν τηλέφωνο έξω από την Καβάλα και του λένε μην έρθεις. Πήρε ο Μητροπολίτης, λέει, μέσον έβαλε να έρθει ο Κωστέλογλου προπονητής. Δηλαδή βάζει εκκλησία μέσον και σε αυτά τα θέματα. Κακοήθη. Τι κακοήθη. Εμένα ο Βοσνιάδης με το είπε. Ο Μπραν Πιτ. Ο Μπραν Πιτ. Όχι, ο Μαύρος. Πήγε, λέει, να πάω προπονητής, πήρα και το team. Πάμε στην Καβάλα, πιούμε ένα καφέ εκεί πέρα, μας παίρνουν τηλέφωνο. Μην έρθετε, λέει, στη Δράμα. Αναστροφή και πίσω. Ο Μητροπολίτης, λέει, Δράμα, προωθεί, λέει, το. Σε αυτή την Ελλάδα, όχι πόσα χρόνια ήσασταν σκλαβωμένοι ήμασταν, 400, γιατί, 1800. Απελευθερωθήκαμε. Έβαλε μέσω άλλο στο Μητροπολίτη να πάει προπονητή στη Δράμα. Δεν φεύγω, ρε, δεν μπορώ, θα πάρω άδεια. 10 και τα 3 εντάρια, οι δύο πρώτοι θα κερδίσουν από δύο διπλές προσκλήσεις για την συναυλία των Tropic. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, ότι όταν μιλάμε για χρώμα, η σούπερ επιλογή είναι μία. Κοσμάουλου, 4 υπερσύγχρονοι χώροι αφιερωμένοι στο χρώμα, διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά γεμάτη πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom όπου παρουσιάζονται εφαρμογμένες διάφορες σύγχρονες τεχνικές, Κοσμάουλου στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύοσμο και στον Κόμβο Ευκαρπίας. Διαβάζω μηνύματα, Κωστή, και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα, Γρηγόρη. Τι μαυρόγατα είναι Κώστας. Τον έφαγε όλη την εβδομάδα το Λιμιό. Και ενώ πάλι ήταν καλός, έβαλε και γκολ, αλλά έπαθε ρήξη και αυτού. Μη σε πιάσει το στόμα του. Ο Θεός να σε φυλάει. Τα πιστεύετε αυτά, τις δυσιδαιμονίες. George Best στον Πελέ. Ούτε πίνει ούτε καπνίζει. Τι βασιλιά είσαι εσύ. Λέει αχώνευτο τον πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή του. Ποιος λέει. Αγαπητό άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον Κωστένογλου. Από πού είναι αγαπητός. Έτσι λέει ο φίλος. Γιατί να είναι αγαπητός ο Κωστένογλου. Τι έχει κάνει για να είναι αγαπητός. Εγώ δεν σου λέω για να είναι μισητός. Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Και όποιοι είναι χαμηλών τόνων, καλά παιδιά. Όχι.
Όσοι είναι χαμηλών τόνων, ήθιστε το 90% να παλιόπαιδα. Αυτό είναι νόμος. Νόμο. Για άντρα μιλάω. Τώρα για γυναίκα δεν θα πω τι και πώς, γιατί είναι άλλη ιδιοσυγκρασία. Άμα δεις χαμηλών τόνων, το βλέμμα του Κωνσταίνου, χαμηλά νυφίτσα, ο Θεός να σε φυλάει. Δεν λέω ότι είναι ο Κωνσταίνου τέτοιος. Προς Θεού. Αλλά λέω. Από την εμπειρία σου. Ρε σύμπαν, ο Κωνσταίνου κάνεις παρέα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο. Δηλαδή σε τραβάει, τον κάνεις παρέα. Όχι. Πάμε παρακάτω. Τον πιο αγαπητό άνθρωπο. Το... Κάποιος σε χαρακτηρίζει τον πιο αποκρουστικά ανάρκησο του κόσμου. Είμαι ανάρκησος. Για να είμαι ανάρκησος, αποκρουστικά ανάρκησος. Πώς τον είναι τον κύριο. Νίκο. Κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι μόνο είμαι ανάρκησος αποκρουστικά. Εις διπλούν. Τέτοιο ανάρκησο δεν έχει βγάλει φύση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Κωστή, τι γνώμη έχεις για τον Μπακασέτα, βελτιώθηκε, είναι καλός παίκτης για μεγάλη ομάδα? Ο Μπακασέτας, το μυστικό, το έχω πει και στο live εχθές, το έχω πει και εδώ, το ξαναπώ για το τελειώνουμε. Όλο το μυστικό του Μπακασέτα είναι η αλλαγή θέσης στην εθνική ομάδα, έτσι. 4-3-3, τι σημαίνει 4-3-3, 4 ευθεία, μπροστά από τα στόπερ, το εξάρι, 2 οχτάρια, πλαϊνός, πλαϊνός και φορ, good μέχρι εδώ, μπράβο. Ο Μπακασέτας αν το βάλεις extreme, winger, στη δεύτερη, στην τρίτη γραμμή, έξω δεξιά, δεν θα κάνει ούτε γκολ. Δεν θα κάνει. Γιατί εκεί που τον έβαζε η ΑΕΚ έξω δεξιά, επειδή είναι αργός και χωρίς την μπάλα και με την μπάλα, αλλά είναι τεχνίτης, δεν προλάβαινε να κάνει με έκρηξη τη διαδρομή που είχε να κάνει ο Ζίβκοβιτς στα καλά του στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Μπράβο. Τι τον κάνει τώρα. Τον πετάει εσωτερικό μέσω δεξιά. Και βάζει και τον Μάνταλο εσωτερικό μέσω αριστερά. Ούτε το Μάνταλο τον πετάει δεκάρι. Ούτε τον πετάει το Μάνταλο έξω αριστερά. Ξέρεις τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Θες ένα χαμάλι, ένα βλάκα να τρέχει σαν το Σιώπη. Ένα χαμάλι, ένα να βλάκα. Κλείνει τις τρύπες. Ένα βλάκα να κλείνει τις τρύπες. Βλάκα δεν το λες. Ρε ποδοσφαιρικά λέω. Ένα βλάκα να τρέχει αυτούς τους δύο. Και πάλι με ομάδα όχι πολύ καλή, όπως η Κύπρος. Γιατί θέλει δύο βλάκες για να τρέχουν. Λοιπόν, τους βόλεψε αυτό το σκηνικό. Έρχεται με το αριστερό πόδι πιο κοντά στη μεγάλη περιοχή. Πιο κοντά. Από εκεί που είναι να κάνει 30 μέτρα, 20 μέτρα κίνηση. Κάνει 10-15. Κάνει 10-12, 8 μέτρα. Έχει και καλά πόδια οπωσδήποτε. Και αυτοπεποίθηση μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχει αυτοπεποίθηση. Για να σουτάρει θα έχει αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το μυστικό. Άμα τώρα τον πάρει ο ΠΑΟΚ τον Μπακασέτα, τώρα έτσι όπως είναι, και το βάλει ο Ολυμπιακός έξω δεξιά στη θέση του Ροντρίγκες, έξω δεξιά στη θέση του Ζίβκοβιτς, δεν νομίζω ότι μπορεί να τραβήξει. Κακό θα το κάνει. Δεν θα τραβήξει γέρα. Έχει το ποδόσφαιρο λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Και σε αυτό παίζουν ρόλο προπονητές, πρόεδροι, μάνατζερ κτλ. Αυτό είναι για μένα το μυστικό του με τον Μπακασέτα. Άρα φαντάσου ένα πάγκο με Κωνσταίνογλου προπονητή, Κλάους βοηθό και Πασχάλη Τσαρούχα προπονητή των τερματοφυλάκων. Θα σμίξουν όλα τα ωραία βλέμματα και γελάει. Τα πιο ηλίθια βλέμματα δεν υπάρχουν. Σε άντρα εγώ βλέμμα. Καλά, του Χάβου είναι το πιο ηλίθιο βλέμμα. Ο Χάβος θα ρίξει και έχει πιει 4 μπουκάλα για ουίσκι, έχει ανοίξει το στόμα και κοιτάει. Αυτούς τους φοβάμαι. Κάτι τέτοιοι με τέτοια βλέμματα με ρημάξαν εμένα. Τους άλλους. Θα έρθω να βαρέσω να κάνω να ράνω, βγάζω άκρη μαζί. Δηλαδή, άντε να πλακωθεί, θα κάνει, θα τη βρει την άκρη, ξανά πάλι κτλ. Ο Ύπουλος είναι αυτό το καλό παιδί, να ξέρει πάντα. Πάντα το καλό παιδί και στο έργο. Το καλό παιδί, ο σκηνοθέτης, μπαμ, ο δολοφόνος ποιος είναι. Τόσο με το χαμόγελο. Κάνα σαν τον Εμίλιο Γαβριλίδη, κάνα τέτοια φάτσα να πούμε. Δεν τον πιάνει το μάτι σου, ανοίγει το ψυγείο, δύο κρανία να πούμε εκεί, δύο σπλήνες. Ο Ζεχίδης τον έπιανε το μάτι σου στη Θάσο. Ότι είχε σκοτώσει όλη την οικογένεια, του έχει κάνει σουτζουκάκια και σουβλάκια. Ο μεγαλύτερος κρεοπόλης της γης. Τον έπιανε το μάτι του Σεχίδη. Το Σεχίδη τον έβλεπε στον δρόμο, έλεγε: αυτός εδώ πάει και καραχαστής γιατί είναι και αργός. Τι κίνδυνο να έχω από αυτόν. Δεν του πιάνει το μάτι σου. Παρακαλώ. Γεια σου, Γρηγόριο. Τσιμίκας φέτος το πολύ να έπαιξε 30 παιχνίδια. Φρεσκαδούρα είναι. Βέβαια. Καλά σε έπαιξε. Κόκκινε μπράβο στον Κουλιανό που σε υπερασπίστηκε όταν ακροατή σε λέει ότι στα live είσαι αντιεπαγγελματίας και ο διπλανός σου τον άφηνε. Φυσικά τον άφηνε. Έτσι πρέπει να κάνει και ο Κόκκινος όταν τα βλέπει για μένα κάτι. Κόκκινα θα υπάρχει, υπάρχει μεταξύ μου και του Κόκκινου ένα ξεκατίνιασμα. Ο Κουλιανός πάει στο πιο, πώς το λένε, καθοσπρεπικό. Εγώ στη ζωή μου καθοσπρέπει δεν ήμουν ποτέ. Ισχύει. Μπράβο.
Κόκκινα, θα διάβαζε με την ίδια άνηση μηνύματα εις βάρος όπως διαβάζει αυτά που είναι κατά του Ραδόπουλου. Έχεις κανένα παράπονο? Όχι, ρε. Εγώ το έχω πει. Το φίλο ρωτάει αν έχει κανένα παράπονο. Ρε φίλε, εγώ εδώ τσαλακώνομαι. Έχω τσαλακωθεί πολύ. Η ιστορία όταν κάνεις αυτή τη δουλειά τσαλακώνεσαι. Τώρα, άμα στέλνεις 5 μηνύματα τον Κόκκινο για αυτό και δεν τα διαβάζει και διαβάζει τα δικά μου, εμένα καλό με κάνει. Και του έχω πει, διάβαζε τα όλα. Εγώ τον έχω πει. Δεν το κάνει επίτηδες. Παρακάτω. Τα διαβάζω. Απλά έρχονται τόσο πολλά μηνύματα. Εντάξει, μωρέ, θέλω να καταλάβουν οι φίλοι. Έρχονται τόσο πολλά μηνύματα. Δεν τα διαβάζει όλα. Δεν προλαβαίνει να διαβάζει. Τι άλλο έχουμε στην κοινωνία? Λοιπόν. Να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο την αρχαία και ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι, σταμάτησε η βροχή. Ναι. Αυτό το πράγμα να σε ενημερώνει και να σου λέει το κράτος πόσο πολύ σε αγαπάει. Από πότε ρε κράτος με αγάπησες και με στέλνεις το κινητό εμένα μήνυμα να προσέχω? Από πότε με αγάπησες ρε βρωμοκράτος, να πούμε, που με έκανες εμένα να πούμε φίλο σου? Ο Νίκος ο Βουδούρης. Φοβερή βροχή στην Μαθία Πέλα, πολύ νερό, χύμαρη στο οδόστρωμα. Ο Βουδούρης το λέει. Να μην κάτσει κάτω από τη βροχή ο Βουδούρης, γιατί θα ποτίσει και θα γίνουν οι τρίχες του τεράστιες και θα γίνει σαν αρκούδα, να πούμε. Άστο το Βουδούρη. Λοιπόν, λέγε άλλο. Εκτελέστηκε χθες ένας θανατοπινίτης στην Αριζόνα. Η Αριζόνα πού είναι? Στην Αμερική. Μάλιστα. Ο οποίος πριν την εκτέλεσή του, μια μέρα πριν, έγινε ορθόδοξος μοναχός. Αυτό τον κάνει λιγότερο καθήκον, α πούμε. Περίμενε. Αυτός καταδικάστηκε για το φόνο μιας οκτάχρονης. Μάλιστα. Το 1984. Μάλιστα. Κάτι για το οποίο από τότε μέχρι και τώρα που έγινε μοναχός, δήλωνε ότι είναι αθώος. Πόσες φορές έχουμε δει? Και ο Μπέος λέει είναι αθώος. Και ο Μαρινάκης λέει είναι αθώος. Και ο Σαββίδης λέει είναι αθώος. Και εγώ λέω είμαι αθώος. Εσύ παραδείχθηκες ποτέ ότι έχεις κάνει κάτι? Ρε φίλε, τώρα κάτσε, μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα μιλάμε ότι για μια δολοφονία ενός 8χρονων κοριτσιού. Τι να τον κάνω τώρα, προμόσιο που έγινε χριστιανός τώρα? Αυτό σου λέει. Αυτό μας λες. Τι κίνηση πώς την κλαβάνεις? Τίποτα. Λιγότερο καθήκη δεν σε κάνει αυτό. Αν και εφόσον το έκανε. Αν σκοτώσω εγώ ένα παιδάκι και βαφτιστώ χριστιανός και μετανοήσω με κάνει λιγότερο καθήκη, από φόβο το κάνω. Αν όντως το από κάνει. Φόβο το κάνει. Ξέρεις γιατί το κάνει από φόβο? Σου λέει να γλιτώσω την ψυχή μου τώρα να πάω στον παράδεισο. Επειδή η θρησκεία η δικιά σου του δίνει το κάθε κάθαρμα δικαίωμα, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, να έχει τη συγχώρεση. Πουλάτε συγχώρεση. Με ΦΠΑ 30%. Πουλάτε συγχώρεση με ΦΠΑ 30%. Τι κάνει τώρα? Αν και εφόσον. Βρε, αν και εφόσον. Εγώ σου λέω τώρα τι αν και εφόσον. Τι έχει? Έλληνα δικαστή έχει, το έκανε. Τι αν και εφόσον? Ξέρεις πόσες φορές έχουν. Βράσε με τώρα. Έλληνας ήταν ο δικαστής ή ξένος? Άμα ήταν ξένος, καλά το. Ήταν σωστή η απόφαση του. Τι θες? Εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Εσείς μπορεί να κάνετε τον Πάσαρη άγιο. Είστε ικανοί εσείς. Ο Πάσαρης θέλει να γίνει μοναχός. Ο Πάσαρης θέλει κάτι μπουνιές. Θέλει να γίνει μοναχός. Έσφαξε όλο τον κόσμο ο Πάσαρης και θέλει να γίνει μοναχός. Θα έρθουν οι παπάδες εκεί προμόσιον. Μετανόησε ο Πάσαρης. Στον παράδεισο ο Πάσαρης. Τα θύματα τα καημένα, οι μάνες, οι πατεράδες. Τι είναι αυτά τα αηδίες, τι Πάσαρης? Κάτω στη γη για 20 χρόνια ακόμα και θα σκεφτώ να σε βγάλω στον ήλιο να πιεις νερό, Πάσαρη. Θέλει να γίνει μοναχός. Να το φέρουν εδώ, να βγει να σκοτώσει άλλους 10, να το δικάσουν μετά 2 χρόνια φυλακή με 40 χρόνια αναστολή. Καλά είναι και ο Πάσαρης. Υπάρχει μια νέα απάτη η οποία γίνεται και ενημερώνουμε πάντα τον κόσμο για αυτά. Εσύ, διαδικτυακή. Εσύ ενημερώνεις τον κόσμο για ποια απάτη που θα γίνει? Γίνεται. Γίνεται μια απάτη. Λοιπόν, χρησιμοποιούν τον ΟΣΕ. Ποιον? Τον Οργανισμό Σιδηροδρόμιων Ελλάδος. Σιδηροδρόμιων. Σιδηροδρόμιων. Τι είναι αυτό? Σε λέει το τρένο φτάνει και 35 και 20 φτάνει το τρένο. Ποτέ δεν φτάνει στην ώρα το τρένο. Τι έγινε, ΟΣΕ? Λοιπόν, κάποιοι. Ναι. Υπόσχονται στο διαδίκτυο, ναι, δωροεπιταγές 800 ευρώ. Μάλιστα. Μόλις τον ανακαλύψαν από τον ΟΣΕ, ενημερώσαν τον κόσμο, κατέβηκε αυτό από τα πολλά που γίνονται στο διαδίκτυο. Και ο κόσμος την πατάει. Τι πατάει δηλαδή? Έρχεται στο κινητό ότι ο ΟΣΕ σε δίνει 800 ευρώ δωροεπιταγή. Ναι. Ωραία, και μετά τι γίνεται? Βρίσκουν τρόπο να υποκλέψουν τα στοιχεία τους. Πατάνε τα στοιχεία και τα δίνουν. Ακριβώς. Και τους παίρνουν τα λεφτά. Ναι. Μάλιστα. Εμένα μου έχουν έρθει και email και μηνύματα. Δεν με κάπου τράπεζα να επιβεβαιώσω τους κωδικούς σας για να μην χαθούν. Ναι. Ή ότι υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα σας, έχει μπλοκαριστεί. Τίποτα. Αυτό το πράγμα γίνεται επειδή δεν υπάρχει το face to face, δηλαδή το πρόσωπο με πρόσωπο. Ο υπάλληλος με τον. Έχω καταργήσει τους υπαλλήλους στις τράπεζες. Δεν υπάρχει υπάλληλος στην τράπεζα ποτέ. Εγώ στην τράπεζα που πάω
Είχε πέντε υπαλλήλους. Με το ζόρι τους έδωσαν κάτι λεφτά να τους δελεάσουν. Φύγανε. Έμεινε μια ταμείας. Η ταμείας έχει πάει με άντρα 20 χρόνια. Δεν πλησιάζει το ταμείο γιατί σε θεωρεί ύποπτο κτλ. Καθάρισες. Πρέπει να μιλήσεις με το μηχάνημα. Το μηχάνημα μπαίνουν οι επιτίδη κτλ. Είναι του. Είναι τα ήθη και τα έθιμα του διαδικτύου. Δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο τι συμβαίνει για να μην την πατάει. Τι είμαστε εμείς, για να δούμε. Το αναδεικνύουμε. Την άλλη φορά οι άλλοι δεν λέγανε κάντε like, υποσχότανε βάλτε λεφτά να πάρετε περισσότερα και χάσαν πόσο τα χρήματά τους. Με πυραμιδικό σύστημα. Τώρα, αν έρθει ένας τέτοιος και μας πει θα ξεγελάσουμε 5.000 να βγάλουμε λεφτά, θα το κάνεις κόκκινο. Όχι. Καλός άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι με καμία σχέση με τα. Δηλαδή, αν θέλει να σου πει. Θα ξεγελάσουμε 5.000 μπαγλαμάδες, θα βγάλουμε από 1.000 ευρώ από τον καθένα. Όχι. Δεν θα το κάνεις, ε. Όχι. Τι φοβάσαι. Τι φοβάμαι. Ναι. Είναι ανήθικο. Φράσεις ανήθικο. Τι φοβάσαι. Ανήθικο. Μη σε πιάσουν. Όχι, ανήθικο είναι. Αν δεν σε πιάναν. Ανήθικο. Ο Θεός. Ρε φίλε, μπορώ να έχω. Τα πιστεύω μου. Ρε εσύ, τι κάνεις την απάτη. Πας μετά στον Πάτερ Παναγιώτη. Ναι. Τραβάς μια μετάνοια. Σε συγχωρεί. Τι λες. Άκου το. Γίναν τα λεφτά πίσω σου. Καλά, δώστε και κανένα φράγκο του Πάντε Παναγιώτη να σε σηκώ. Εγώ έτσι. Ναι. Έτσι θα έκανε. Εγώ άμα έκανα μια λίστα. Πάει να εξομολογηθεί, δηλαδή ο Ραπτόπουλος τώρα. Είμαι εγώ Πάντε Παναγιώτη, ξεκίνα την εξομολόγηση. Πάντε, έκανα μια απάτη. Για πού έκανα... ξέρω εγώ αν ο παπάς δεν είναι ασφαλίτης. Περίμενε. Κάτσε. Περίμενε. Να το φτιάξουμε. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Άλλο Πάντε, έφαγα 1.000.000 ευρώ από. Γιατί κοστί μου. Γιατί βρήκα κάτι χαϊβάνια. Τα οποία τα βρήκα μπόσικα, ναι. Και δημιούργησα μια κατάσταση να τους φάω 1.000.000 ευρώ. Το έφαγα όμως. Πόσα σου έχουν μείνει από το 1.000.000 ευρώ, τα έβαλα όλα στην τράπεζα, Πάτερ μου. Ναι. Διότι ναι και τα λοιπά. Θέλω να με συγχωρέσετε. Να τα επιστρέψω όλα, Κωστή μου, και θα συγχωρεθείς. Πάτερ, άμα σου δώσω 150.000 να με συγχωρέσεις. Όχι. Ναι. Εσύ αμέσω ο Πάτερ θα έλεγε. Ναι, θα σου πω. Ναι, 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 καλά, ναι. 200.000. Ανέβα λίγο ακόμα. 2,5 εκατοστάρικα, εντάξει. Με 3 εκατοστάρικα τα βρήκαμε. Πολλά είναι, Πάτερ. Εδίγει. 275 κοστί μου. Πάτερ, να σε κεράσω και στην ταβέρνα και τα λοιπά. Ναι. Άμα είναι σε καλή ταβέρνα. Εντολή Ραπτόπουλου. Μην εξομολογέστε σε κανένα παπά. Ο παπάς μπορεί να είναι ασφαλίτης. Να πάει μετά τα πει όλα στην αστυνομία, να βρεθείς εκεί στο κορδελίο στη... ο Πιστάγκορα δεμένος και τα λοιπά. Μην εξομολογέστε. Σε καμία περίπτωση μην εξομολογέστε. Πάει μια γυναίκα, κάνει σεξ. Πάει στον παπά, λέει Πάτερ, έκανα σεξ. Μία στις δύο περιπτώσεις, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Ξέρω το αυτό. Τις τυπές και ο παπάς. Υπάρχει περίπτωση. Εάν ήσουν εσύ παπάς κόκκινη, θα λες. Δεν θα γίνουμε ποτέ παπάς. Εσύ. Ναι. Θα είσαι ένας πάπαρος, ένας αρχιπάπαρος παπάς, με κάτι μουσια να κρύβουν τα γλυκάδια. Είχες να φας 50 από τις χείρες. Άλλο λέγε, πάρα κάτω. Είχες να φας 50 από τις χείρες. Λέγε, άλλο. Με την καλή. Ναι, με την καλή, ναι, με την καλή. Με την καλή, την ναι. Καλή σου την κάτω, λέγε. Λοιπόν. Θέλω να γυρίσουμε ποδοσφαιρικά ή να συνεχίσουμε στο ίδιο. Όχι, ρε, ποια ποδοσφαιρικά τώρα. Ποιος ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά. Και τένις να μιλήσουμε, αν θέλει. Τένις, πάνω. Λέγε. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, το ότι επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει για το γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Τον κάνει περισσότερο συμπαθής ο παδός του ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεξί. Ναι. Δεξί. Οι οποίοι στεναχωρέθηκαν με ό,τι έγινε στην περίπτωση Μαρινάκη, τότε που φωνάξαν τους βουλευτές στο παλατάκι ο ερασιτέχνης, και στο παλατάκι δεν πήγαν οι βουλευτές κανένας, γιατί τους είπε ο Μαρινάκης στο Μητσοτάκη, πες μην πάνε γιατί θα τους καθαρίσω. Φοβηθήκαν οι βουλευτές μας εδώ στα παλικά. Δεν φοβηθήκαν. Έχουν λόγο. Έχουν λόγο. Φοβηθήκαν. Να λέμε και την άλλη. Δεν φοβηθήκανε. Πήγε κανένας. Δεν μας βάλει στη λίστα. Πήγε κανένας. Μα σου λέει δεν μας βάλει που. Μπράβο. Άρα η μεγάλη Θεσσαλονίκη επαναστάτρια, αυτή που βαράει το μαχαίρι στο τραπέζι και λέει ο Βορράς ενωμένος και κάτι παπαριές που λέει ο Μπούζας στη δεκαετία του 80 και τις πιστεύαμε εμείς ότι θα είμαστε ενωμένοι κτλ. Λοιπόν. Τι με κοιτάς. Περιμένω, δεν θα πεις. Τι να πω. Εσύ τι λες, λέει. Εγώ λέω ότι ναι. αν δεν δουν οι οπαδοί του ΠΑΟ να ξεκινάει το έργο, ό,τι και να λέει. Ρε κόκκινη, εκλογές τον Οκτώβριο θα έχει. Το έργο δεν θα ξεκινήσει μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα δεν κερδίζει τίποτα. Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης είναι κερδισμένος. Έρχεται εδώ. Πώς δεν είναι κερδισμένος. Δεν έχει δεξιούς παοξίδες. Ο ΠΑΟ είναι ολόκληρο κίνημα. Ρε. Δεν έχει δεξιούς παοξίδες. Ένα κάρο. Παντού, σε όλες. Λοιπόν, έχει ένα κάρο παοξίδες δεξιούς. Αυτή εδώ.
σου λέει και στους φίλους, να, ορίστε, διάγγελμα, πώς θέλουν αυτό το υπεγράφει το υπουργικό διάταγμα, όλα με λιγάλα. Και το μπαλάκι πέφτει τώρα στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ πέφτει το μπαλάκι. Δεν μπορεί να βγει τώρα ο ΠΑΟΚ ή ο φίλαθλος ή ξέρω εγώ οργανωμένος ή ο Μπούζος ή για να πει ότι... Ναι, αλλά επειδή ο κόσμος ακούει για έργα και έργα δεν βλέπει. Τι, δεν τον νοιάζει το Μητσοτάκι, έργα δεν βλέπει. Σου λέει πάρτο. Δικό σου το γήπεδο, κάντο. Ο δήμαρχος μια χαρά τα είπε. Ο άλλος ο Τζιτζίκοστας, ωραία μια χαρά τα είπε. Πατουλίδη δεν μίλησε, φίλοι μου. Λοιπόν, γιατί να έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο να έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης στο θέμα του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Τραβάει και μια αναγγελία, πάει και στο Μέγα, λέει το Μαρινάκι, στις ειδήσεις, κοπάνε και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ να δούνε τα χαϊβάνια οι ΠΑΟΞίδες από το Mega Channel και στο Sky, πάει στον Αλαφούζο, του λέει Ελλάδο και εσύ δικός μου είσαι, παίξε 3 λεπτά στο κανάλι. Πάει στον αρχισυντάκτη, δίνει εντολή ο αρχισυντάκτης την είδηση, παίξε το Σνόιτερ, παίξε το Ευαγγελάτε, παίξε το Χάτζη Νικολάου, θα κάτσουν οι γιαγιάδες, θα δούνε, να η ΠΑΟΚ κάνει γήπεδο, θα λένε οι γιαγιάδες, στην ΠΑΟΚ θα γίνει γήπεδο και όλα μια χαρά και όλα με λιγάλα. Μια χαρά το πάει ο Μητσοτάκης. 8,5% πάνω είναι ο Μητσοτάκης σήμερα το πρωί. Νέες μετρήσεις. Αν είναι να κάνετε μαγιά, εδώ είναι ο Μητσοτάκης. Σας περιμένουμε. Βγάλετε γραμμές και κάντε την επανάσταση μέσα από το σπίτι, από το τηλέφωνο. Και αυτό κάτι είναι. Έχετε να πείτε τίποτα εκτός από μια βενζίνη. Δηλαδή όλη η Ελλάδα. Μόνο η βενζίνη. Όλη η Ελλάδα τώρα αυτό. Το ρεύμα, η ακρίβεια. Ναι, όλο αυτό το πράγμα. Βγήκατε ποτέ. Να, εδώ είναι ο Μητσοτάκης. Έγινε καμιά οχλαγωγία. Μια οχλαγωγία εδώ που πέρασε έξω από το πανεπιστήμιο. Κάτι, κάτι φίλοι του Ηρακλή φωνάζανε εναντίον της αστυνομίας. Γιατί θα πέει η αστυνομία, λέει, στο πανεπιστήμιο. Τώρα είναι σοβαρός λόγος αυτός για να γίνει οχλαγωγία. Δηλαδή κοινωνία τώρα, άμα πει, πλακώθηκαν οι μπάτσοι με τους χουλιγκάνους εκεί, τους αναρχικούς να πούμε. Και για ποιο λόγο, ρε, τι έγινε να πούμε. Έγινα και 5 λέει προσαγωγές, client mind, τους αφήσουν έξω σε 2 ώρες. Σάββατο τι τους κάνουν, τι κάνατε δρόμο έξω. Τι έγινε δηλαδή, που μάλωσε οι αναρχικοκομμουνιστές με τους αστυνομικούς, επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει αστυνομία στα πανεπιστήμια και ρώτα ένα εκατομμύριο κόσμο. Είναι χαμένος ο Μητσοτάκης τώρα με αυτή την ιστορία. Κερδισμένος πάλι είναι. 1 εκατομμύριο. Ρώτα, 999.990 θα πούνε φυσικά πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, γιατί τα πανεπιστήμια έχουν γίνει μπουρδέλα. Μπουρδέλα έχουν γίνει. Πας στα Βαλκάνια σε πανεπιστήμιο, στη Ρουμανία, οπουδήποτε πας σε πανεπιστήμιο, τέτοιο χάλι, τέτοιο μπορντέλο δεν έχεις δει πουθενά. Και τι θα πει ο λαός. Να μην μπει πας στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, ο χωροφύλακας. Εσύ αν μας έλεγαν τι θα έλεγες, να μπει ή να μην μπει. Να μπουν τουρνικέ με ταυτότητα. Βρες τουρνικέ, ρε, στην ερώτηση που σου λέω. Απαντάω. Δεν έχει τουρνικέ. Απαντάω. Αστυνομία ναι ή όχι, ρε. Έχεις άντερα να η το πεις. Αστυνομία έξω από το πράγμα. Βρες τα έξω μέσα, ναι, να μπει. Έξω. Μέσα. Κατευθείαν μέσα. Δεν σου απαντάω. Όπως μπαίνει στο σπίτι μου και χτυπάει. Ραπτόπουλος, έλα εδώ κύριε. Κοπάνισες έναν. Έβρισες κάποιον αυτόφορο. Σε μαζεύει, ρε. Ναι. Με έχει μαζέψει εμένα. Ναι. Ο κομμουνιστής τι έχει, τρεις όρχες έχει, ρε. Τι έχει περισσότερα προνόμια από μένα, να μην τον γραπώσει. Μεγαλύτερο πουλί έχει από μένα, τι είναι. Δηλαδή η μάνα του τι είχε, χρυσό εδίο που τον έκανε. Δεν κατάλαβα να πούμε. Γιατί να έρθει σε μένα. Ναι, η αστυνομία να μπει στα πανεπιστήμια, τι φοβάσαι. Μην σε κάψουν οι κομμουνιστές τα μάτια. Α, το κάψουν και τι έχει. 1000 ευρώ δεν έχει. Τι δεν άκουσε. Η κοινωνία, ρε. Να μπει αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, ναι ή όχι. Λες όχι εσύ. Απ' έξω. Απ' έξω. Εγώ λέω μέσα. Και σου λέω για ποιο λόγο μέσα. Εγώ που δεν είμαι αναρχικός, υποτίθεται. Υποτίθεται δεν είμαι αναρχικός. Υποτίθεται. Έχουν έρθει έξω από το σπίτι μου 8 φορές τα τελευταία 20 χρόνια από αυτόφορα να με μαζέψουν. Εγώ γιατί να μην έχω άσυλο οικογενειακό και να έχει ο κουμούνας μέσα στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να μου το πεις. Για ποιο λόγο να μην έχει. Με νόμο του κάνανε. Βρε, τι νόμο. Καταργώ τον νόμο, ρε. Τι νόμο. Όπα, ρε. Πασούμε και δεν κατάλαβα. Τι νόμο. Τι θα πει νόμο. Άντε, μπαίνει και τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία. Φέρνει τον Πρίτανη. Σ' αρέσει εσένα αυτό. Έχει δει σε κάμια χώρα στην Αγγλία να τα βαράν ξύλο το φούτο. Ποια είναι η πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια πολιτική. Ποια είναι. Η πρώτη δύναμη. Τώρα το ΚΚΚ βγήκε. Η Νέα Δημοκρατία. Τώρα βγήκε το ΚΚΚ. Αδιάβαστο είσαι. Δάπνου του Φουκού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ρε εσύ πες το ποιος βγήκε. Το ΚΚΚ βγήκε. Τόσα χρόνια πια. Βρε τώρα μιλάμε στα χρόνια. Βρε τόσα χρόνια δεν ήταν αυτή μέσα και κάνξη. Τι κάνα κατάληψη.
Αυτοί που κάναν κατάληψη. Οι δημοκράτες μέσα κοινοδούπουκουφού. Μα του μαζέψει. Πώς γίνεται αυτό. Γιατί. Γιατί να μην το μαζέψει. Όποιος δηλαδή είναι. Υπάρχει φοιτητής 40 χρόνια. Ούτε Ρεπέογλου. 16 χρόνια πήγε στη θεολογική σχολή. Παπάς να ήταν το μουσείο του, θα κερτάσει μέχρι τον Αστράγαλο. Πάμε στη διάλειμμα. Τι διάλειμμα να πάω. Ρε εσείς. Αυτά είναι τη κοινωνία θέματα. Άμα ρωτήσει 100 πολίτες, κύριε 100 θα σου πούνε ναι, η αστυνομία να μπει μέσα. Αλλά εσείς μάθατε. Οι αναρχικοί, η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ και οι οργανωμένοι να σας χορεύουν στο ταψί και οι συνδικαλιστές. Εγώ αρνούμαι να με χορεύσει στο ταψί κανένας οργανωμένος, καμιά ΔΑΠ, κανένας κομμουνιστής, κανένας ανάρχας. Δεν γουστάρω ρε να βάλω και χαγιά στα αυτά μου και το τι θα πω το γουστάρω και το λέω. Έτσι πιστεύω. Όχι απιστεύω άλλο και να πω άλλο. Θα φοβηθώ τον κομμουνιστή, με κάψει τα μάξι, ας το κάψει. Σιγά. Σιγά του άντρε. Το σιγά και του νούβδου που φουκού, πώ του λένε του νεοδημοκράτε. Σιγά. Ήρθε ο Μητσοτάκη εδώ και οι άλλοι πήγανε αντί να πάνε να του πούνε να το πιάσουν από το γιακά και να του πούνε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάνε και κάνουν στο πανεπιστήμιο γιατί θα πάει αστυνομία. Ρε τα θέματα είναι άλλα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και περνάει και στα κανάλια του Μητσοτάκη να πούμε η αστυνομία και πρέπει να είναι και ο κόσμο ήταν μαζί του κτλ. Και ξαναβγεί μετά με 9%. Και μας κάνει τη ζωή πατίνει ξανά. Γιατί έχει κάτι σαν και σένα σαν τον Μπόζο που φοβάσαι να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Πάω σε διάλειμμα γιατί συγχύστηκα. 18.133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αδερφοί Κωνσταντίνη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18.133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού του στο facebook ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής με τον Γκατούζο, το νέο προπονητή της Βαλένθια. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε έναν τέλειο χώρο στην 25 Μαρτίου 107. Μοντέρνο, όμορφο, πεντακάθαρο μαγαζί είναι το Alex Cook. Όποιος είναι εκεί κοντά Χαριλάου, Τούμπα, Ανάληψη, δεν γίνεται να μην πάει από εκεί και να μην έχει φάει. Πιστέψτε με, θα ερωτευτείτε τις γεύσεις του Alex Cook. Φανταστικά αφράτα μπέργκερ, λαχταριστές πίτσες στον ξυλόφουρνο, τέλειοι συνδυασμοί σε ζυμαρικά και σαλάτες. Εμπιστευτείτε και απλά δοκιμάστε Alex Cook και θα με θυμηθείτε. Σήμερα πάμε 25 Μαρτίου 107 στο Alex Cook. Ραπτόπουλα, έχεις απόλυτο δίκιο. Εάν κάτσουμε και δούμε τα τελευταία 15 χρόνια, ο καιρός τέλος Μαΐου και μέσα Ιουνίου είναι ήλιος το πρωί και καταιγίδες από το μεσημέρι ως το βράδυ. Παράδειγμα στα Βραστά και στη γύρω περιοχή. Ποια Βραστά, ρε. Βρασνά λέγονται. Και στη γύρω περιοχή που είχαν γίνει καταστροφές ήταν Ιούνιο. Μας αγάπησε ο Μητσοτάκης και μας έστειλε στο κινητό μηνύματα να προστατευτούμε γιατί τι θα κάνει χωρίς εμάς το λαό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μητσοτάκη που μας τρομάζεται με μια ψιλοβροχούλα και με δύο κεραυνούς ρουτίνας. Τι θα πάθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προστατεύετε και μας αγαπάτε κύριε Μητσοτάκη μου. Λέγε ρε. Αφού δεν τα διαβάζεις ρε κόκκινε, το βλέπουμε ότι τα έχεις δει από χθες μέχρι τώρα τρία δικά μηνύματα δεν διάβασες. Αφού νομίζεις ότι όποια μηνύματα έρχονται μπορούμε να τα διαβάσουμε. Ρε φίλε, άμα τον βρίζεις και δεν θέλω να το διαβάσει, καλά κάνει και το διαβάζει. Τώρα με βρίζει και το διάβασα. Δεν σε έβρισε. Αυτός βρίζει συνέχεια. Νούνιας με 100 εκατομμύρια ευρώ στη Λίβερπουλ πιθανότητα. Λέει ο Γιάννης. Καλή επιλογή για την Λίβερπουλ. Ο φίλος ο Πάπης, ας καταργηθεί πρώτα η βουλευτική ασυλία και μετά μιλάμε. Τι είπε να καταργηθεί? Η βουλευτική ασυλία. Γιατί να καταργηθεί? Γιατί να μην καταργηθεί? Όταν σταματήσει να είσαι βουλευτής, ας εσκίσουν. Όταν παίρνει σωστή θέση για τα πανεπιστήμια, Ρατόπουλε, κάθε λογικός μαζί σου είναι. Δεν σε άκουσε να κάνεις κουβέντα για όλους που κόψανε 50% το εισόδημά τους και που θα πληρώσουν. Πώς θα πληρώσουν τα δανειά τους? Εδώ σε θέλω. Αν λέω ψέματα, να μου το πεις. Γι' αυτό καμία κατοικία. Ανόητε άντρα, αυτό λέμε τόση ώρα. Ότι έχετε βάλει το Μητσοτάκι 9 πόντους απάνω. Και δεν έχετε κάποιο εναλλακτικό, θα πει ποιο να βγάλετε. Το Βελόπουλο τον έκανε, λέει, ένα μήνυση. Το ξέρω. Τον έκανε, λέει, μήνυση. Για μία κρέμα αστήσει. Ένα γέρο, λέει, πήγε να πάρει ένα φάρμακο που έδινε ο Βελόπουλο. Έτσι λέει αυτό. Δεν το υιοθετώ εγώ. Πήγε ο γέρο να κάνει σεξ, δεν σηκώθηκε το πουλί και έκανε μήνυση στο Βελόπουλο. Τώρα ο Βελόπουλο, άμα ήμουν εγώ, τον έλεγα, εδώ. Πάνε στον Ιησού Χριστό, αυτό με έδωσε τι αληφέ. Βρε τα μαζί του, να πούμε. Πήγε ο γέρο. Τον πούλησε ο Βελόπουλος αυτό κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο γέρος έχει άδικο. Το δίκιο το έχει ο Βελόπουλος. Ξέρεις τι θα έγινε.
Ξέρεις τι θα έγινε. Θα έκανε νόθευμα ο Ιούδας, εκεί που του έδινε το σκεύασμα ο Χριστός. Το άνοιξε ένα φάρμακο ο Ιούδας απάνω αυτό το ανεψωτικό. Το πήρε ο γέρος, πήρε το φάρμακο να κάνει σεξ με καμιά, ξέρω εγώ, γριά ή νέα, ποιο είναι κτλ. Και το κάναμε εμείς στο βέλο. Εγώ στο δικαστήριο θα πάω μάρτυρας, αν με ζητήσει ο Κυριάκος, θα πάω μάρτυρας υπεράσπισης υπέρ του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα πω, εμένα μου έδωσε ο Απόστολος Παύλος ένα άλλο βοτάνι και έκανα 6 φορές 6 την ημέρα στην ηλικία μου. Τι, επειδή ήρθαμε σε μια κόντρα με τον Βελόπουλο, τι είπα να πει ότι θα τον στη δύσκολη στιγμή θα πάμε κόντρα στο Βελόπουλο. Είμαστε υπέρ του Βελόπουλου. Αρκεί και εμάς, ρε Βελόπουλε, τόσα παρεδώσει με τον Χριστό, τον φίλο στο Ραπτόπουλο και τον Κόκκινο. Μια φλασιά, ρε, μια βοήθεια, ρε παιδί μου. Ένα διάβασμα να μας κάνει και εμάς. Μια αληφή, ξέρω εγώ, άντε να μας. Καμιά αληφή να βγάζει μαλλιά δεν έχει να μας δώσει ο Χριστός να κάνουμε από 23 χρονών φαλακρή να πούμε. Λέγε ρε Κόκκινο. Τον έφαγε. Τι να τον φάω, να πούμε, τον άνθρωπο να πούμε. Ο Κώστας από την Αθήνα λέει: πες του ραπ, δεν έχουμε χούντα. Αστυνομία στενά έξω από τα πανεπιστήμια και μάλιστα άοπλοι. Τι δεν έχουμε. Αστυνομία, Κόκκινε. Ο Τάσος από την Αθήνα. Ναι. Αστυνομία εννοείται, μόνο πανεπιστήμια δεν αυτά. Άμα κάνει κάλο ο Μπούζος. Και εδώ κάνει γκάλο, τι θα πούνε. Ναι ή όχι. Δεν ξέρω. Διάβαση. Θα προειδεάσω το αποτέλεσμα. Διάβαση εγώ τι θα προειδεάσω, τι είμαι εγώ, αναρχικό. Φτάνει, λέει, θα κόψω το τιμόνι δεξιά. Γιατί? Από τα γέλια. Είναι οδηγός Νταλίκα στα Σουηδικά Εμιράτα. Μα μπράβο, να προσέχεις. Ο Σπύρος. Άλλο κόκκινο, θα δείξει ένα μέσα, να μιλήσει κανένα κόσμο. Φτάνει με τα μηνύματα. Ό,τι θέλει. Φτάνει με τα μηνύματα. Ο άλλο κλαίει, νόθευσε ο Ιησούς το φάρμακο. Δεν τον όθευσε ο Ιησούς το φάρμακο. Ο Ιούδας το νόθευσε. Τον έκανε μπάργκο. Είχε συνεργάτη ο Χριστός σαν τους δικούς μου. Του φάτανε αντισηκωτικό να πούμε. Λέγε ρε Κόκκινε, πάνε. Τι το χτυπάρε! Έτσι κι αλλιώς κορονοϊό δεν έχουμε. Τι μας το βάλαν αυτό στη μέση. Μάσκε δεν έχει. Μια ζωή βλαμμένη. Μια ζωή. Αν νομίζετε ότι για ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ευθυνότερα μέσω ίντερνετ, κάνετε μεγάλο λάθος. Έτσι νόμιζα και εγώ μέχρι που πήγα σε ασφάλεια σε Ρεγοβά στη Βούλγαρη. Εκεί με εξυπηρέτησαν αμέσως και μου βρήκαν ασφάλεια αυτοκινήτου με ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων θράψη κρυστάλλων, οδική βοήθεια, νομική προστασία, φωτιά και κλοπή με 100 ευρώ το εξάμηνο. Μην το σκέφτεσαι, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310 300 305 και ξενιάστε μια. Βγαίστε ρε από τις αυλές σας και από τα μπαλκόνια σας, πείτε μας. Θέλετε στα πανεπιστήμια, πώς το λένε, ή δεν θέλετε. Θέλετε αστυνομία στα πανεπιστήμια ή δεν θέλετε. Και αν ήταν να μιλήσει στο Μητσοτάκη που ήρθε εδώ και δεν μιλάει κανένας. Αν τον είχατε μπροστά σας τον πρωθυπουργό, τι θα του λέγατε ρε, σας ακούει τώρα. Δύο ερωτήματα έχω βάλει. Είναι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, τι θα του λέγατε. Στα ίσια. Όχι με ύβρις και τέτοια, δεν γουστάρω. Με επιχειρήματα. Κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, είμαστε Θεσσαλονικής ή επειδή ήρθε εδώ, ας πούμε, περισσότερο Θεσσαλονικής να βγούνε, έτσι. Ναι. Τι θα του λέγατε του Πρωθυπουργού της χώρας που είναι εδώ Θεσσαλονίκη και βολτάρει και σουλατσάρει στις μαύρες θάλασσες και στις άσπρες λίμνες, να πούμε. Και το άλλο, θέλετε αστυνομία στα πανεπιτήμια. Γιατί στη Βουλγαρία πας στο πανεπιτήμιο και ντρέπεσαι να μπεις και στη Ρουμανία. Λέγε ρε, μην φοβάσαι, το πολύ που να μας δίνουν. Τι έγινε, πρώτη φορά θα είναι. Κάψω τα μάξι και τι έγινε. Εσύ θα το κάψεις αύριο. Εντάξει, σιγά, γιατί. Άμα πάρει πόντο ο Ανδρώνης, ο αφεντικός. Διπλό θα πάρει. Άμα και πάρει διπλό, το καίω εκεί μπροστά στην Νεάπολη. Με άδεια και τέτοια. Βέβαια. 10 χορηγοί θα δώσουν τα λεφτά για να ανέβει το σκηνικό. Μια γάρα. Επιτέλους θα το δώσω το κόρτεμα, το συστάκτη, θα το πάω στην πύρα. Οι γραμμές είναι κατηλημμένες. Πάμε να τις πάρουμε. Καλησπέρα από Ρουμανία. Σας ακούω πίνοντας καφεδάκι από το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Βουκουρεστίου. Ναι. Καλησπέρα στο αχτύπητο δίδυμο. Επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή για το λιμιό, είπε τίποτα ο ραπ. Είπε περαστικά. Σωστή η φωτό. Επιτέλους ασχοληθείτε με τη Βαλένθια καλύτερα. Μας τα έχετε πρίξει με τον ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο. Δεν μιλήσαμε για ΠΑΟΚ. Εμείς όχι. Θα πας στις γραμμές. Βεβαίως. Πες καλησπέρα τον πρώτο κύριο. Δίνεις και εντολές. Δίνω εντολές. Έγινες μέτοχος. Έγινα μέτοχος. Καλησπέρα. Αλλά με διώξαν. στο πρώτο δίμηνο με διώξαν. Έγινα μέτοχος και με διώξαν. Καλησπέρα. Με τις κλωτσιές, ναι. Ναι. Έλα εγώ. Εσύ ναι. Φίλε, ναι. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τον. Κόκκινε, συμφωνώ όχι η αστυνομία στα πανεπιστήμια, αλλά θέλω να,
να περάσει μια βόλτα, να μπει από πλατεία χημείου, αστεροσκοπείο και να κατέβει σε Εγνατία μετά τις 9.30 το βράδυ. Το κάνεις? Φίλε, να ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι δεν μπορούν να τους μαζέψουν? Τόσα χρόνια γιατί δεν τους μαζεύουν? Εμένα ρωτάς. Φίλε, αφού δεν παίρνει αστυνομία. Ας δει αστυνομία να τους μαζέψει. Τι να μαζέψει, τους δικούς της? Φίλε, δεν μπαίνει. Τι εντολή έχει η αστυνομία, ρε? Η αστυνομία μου τι είπε? Άμα πάρει εντολή, θα τους μαζέψει. Άμα δεν πάρει, πώς θα τους μαζέψει? Από μόνη της. Έτσι. Ξέρεις πόσα άτομα έχουν μαχαιρωθεί εκεί πέρα μέσα? Βέβαια, οι άνθρωποι λένε είναι πρόφαση αυτό για τα ναρκωτικά. Είναι κάτι άλλο. Είναι πρόφαση. Αυτοί λένε ότι είναι πρόφαση. Και πετάνε το γάτι. Εδώ κάποιοι μιλάνε για οικογενειακά διπλά. Πάμε επόμενες γράμμες, τις πάρουμε γρήγορα, ναι. Είναι πολλοί ακροατές, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα στα απάτσι του Μετρόπολης. Καλώς το. Λοιπόν, αστυνομία μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν μπορεί την περιουσία του ελληνικού λαού κάποια κολόπεδα να την... Δεν χαρακτηρίζεται, κύριε. Επόμενη γράμμη, να είστε ευπρεπείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το. Αυτόνομη, θύρα 10. Καλώς το. Ωραία, δεν θέλω να μιλήσω για Ηρακλή, γιατί εντάξει και αλλιώς δεν ενδιαφέρει και τον κόκκινο, δεν έχει μιλήσει. Θέλω να μιλήσω για τα... Τι έγινε στον Ηρακλή και πρέπει να τον αναφέρω? Μόνο στις τελευταίες μέρες στις κόκκινες οι δηλώσεις του Ευγενίου Σενελεύσης και τον Μπάσο που έφυγε ο Δρακόπουλος. Δεν τα αναφέραμε. Ωραία, να μιλήσω λίγο για τα πενιστήρια. Δεν τα αναφέραμε. Σταμάτα, δεν είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος. Καλά, ωραία, ναι. Λίγο να μιλήσω. Να μπορώ να μιλήσω. Να μιλήσει για άλλα πράγματα θέλει. Ναι. Ωραία. Άκουσα τον κύριο που έλεγε πριν για πλατεία Χημείου. Ναι. Εγώ από εκεί πέρασα πριν 3-4 μέρες για να πάω 40 κλησιές από Καμάρα. Ναι. Και πίσω μου ακριβώς έχει δημιουργία. Δεν ξέρω τι προστατεύει. Και στα 10 μέτρα με ρωτάει όντως ευγενικά ένας κύριος αν θέλω πρέζα. Με ρώτησε ευγενικά. Και στα 10 μέτρα έχει δημιουργία. Άρα δεν ξέρω ποιος θέλει να πολεμήσει ναρκωτικά μέσα πανεπιστήμια. Oh, μάλιστα. Μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι. Είναι αλήθεια, σε λέω. Μπροστά ναι, μου. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Συνέχισε. Ναι, μπροστά μου είναι αυτό. Πέρυσι τον ίδιο, την ίδια στιγμή στα πανεπιστήμια που δεν υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν παιδιά παίζαν μπάλα, υπήρχαν θεατρικές παραστάσεις, κάναν πρόβα σε αυτό το χώρο. Και δεν υπήρχαν ναρκωτικά. Τώρα υπάρχουν μόνο οι πρεζέμποροι και τα ΜΑΤ. Μάλιστα. Πρεζέμπορη και ΜΑΤ. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ακούτε τι λένε εδώ οι γύριοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Το Μητσοτάκη δεν θέλει κανείς να του μιλήσει, έτσι. Είναι όλα τακτοποιημένα, έτσι. Τέταρτο τηλέφωνο είναι όλα τακτοποιημένα. Τον Πρωθυπουργό δεν θέλει να του μιλήσει κανείς, να του πει οτιδήποτε. Θα δικαιωθεί ο Σαράντος στο τέλος. Ράμα δεν θέλει, μην το ψηφίζει, ρε. Σοβαρά μιλάτε, ρε. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Σαράντος εδώ, ρε. Λέγε. Έλα. Καλησπέρα. Λέγε. Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα. Καλά, φίλε, εσύ. Λοιπόν, παιδιά, για τα πανεπιστήμια. Τώρα μην γελιόμαστε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και αυτές οι θεατρικές παραστάσεις που λένε για αυτά, οτιδήποτε είναι παραστάσεις οι οποίες είναι για κάποιους συγκεκριμένους. Δηλαδή, δεν μπορούν να πάνε όλοι, ας πούμε, να τις ακολουθήσουν. Γενικά, η αστυνομία πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί, ρε Κωστή, εγώ και Θεσσαλονίκη που έχω ζήσει και τώρα που ζω Αθήνα. Ναι. Έτσι. Όλες αυτές οι περισσότερες παραστάσεις που γίνονται μέσα και τα θεατρικά που γίνονται και κινηματογράφοι είναι για συγκεκριμένες πεπιθήσεις και καταστάσεις. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε τώρα μέσα να πει: ήρθα εγώ και θέλω. Ας κάνουν και άλλοι, κάτσε. Οι άλλοι γιατί να μην κάνουν? Να φάω εγώ το Ρόμπερτ Ιούλια με στραγούδια, να μπω εκεί και να πω: γιατί θα με δίνουν? Ούτε αυτά είναι τώρα σοβαρά τώρα να δέρουν Πριτάνης, να δέρουν να παίζει μπούλικ, να παίζει τραμπούκα τώρα. Η αστυνομία πρέπει να είναι μέσα, γιατί έτσι καταφέραμε να φέρουμε την αστυνομία μέσα, γιατί δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε το πανεπιστήμιο όπως πρέπει. Πας σε χώρες οι οποίες είναι θεωρητικά τριτοκοσμικές και βλέπεις πανεπιστήμια διαμάντια. Και εδώ πέρα είναι αυτό που είπες. Είναι ρδέλα που να πούμε. Έτσι. Δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να μπει τίποτα μέσα. Επόμενο κύριο. Πριν τον επόμενο κύριο, λέει ο Δημήτρης. Πέσω σαν είδους ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κλούβα στα πανεπιστήμια και 100 μέτρα πιο κάτω γίνεται κανονικότητα εμπόριο ναρκωτικών. Οπότε δεν πιστεύει κανείς στα παραμύθια. Παιδιά, αυτές είναι φοβερές καταγγελίες. Μια φοβερή καταγγελία. Στα 100 μέτρα. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα στα μηνύματα που λέει ο κόκκινος εδώ. Και γιατί δεν γίνεται μπούκα? Δεν γνωρίζω, ρε φίλε. Δεν γνωρίζω. Ακούω τις καταγγελίες. Ακούμε τις καταγγελίες. Βγείτε και μιλήστε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ακουγόμαστε. Μάλιστα, κύριε, ακουγόμαστε. Τώρα εντάξει, γράφει ο καθένας ένα, ας πούμε, από ένα μήνυμα τώρα.
θα μην το χαρακτηρίσω, ας πούμε. Εντάξει. Ασέβεια, ας πούμε. Ασοβαρότητα, ας πούμε. Τέλος πάντων, εγώ είμαι Αεξής από τον Κορινό. Κορινό Πιερί. Λοιπόν, να το απολύσει του προφήτη του Έλληνα. Όπως εσύ τη μέχρι τη πιέζει για τον κάθε Μητσοτάκι, ας πούμε, και βρίζει, ας πούμε, στους πολιτικούς, εσύ είσαι το δείγμα του πώς είναι ο Έλληνας σήμερα. Πώς είναι ο Έλληνας σήμερα. Ακριβώς, σαν και εσένα, ακριβώς. Τι κάνει. Σαν και εσένα, ας πούμε. Άμα καταλάβουμε, ας πούμε, το τι κάνεις εσύ, θα καταλάβουν και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Πες το στο κόρο να μάθει. Τέλο πάντων, εγώ δεν θέλω να πω. Κάτσε να κλείσω. Θα πει. Που είχε τον αδέρφο τον προπονητή. Θα πει. Άκου εδώ, έχω ξάρεφο στην κατηγορία τον αδέρφο τον προπονητή. Δεν ξέρω, μιλάω. Όχι, δεν ξέρω. Σου λέω επιχειρηματολόγησε. Λοιπόν, Παναγιώτη του Κουρνό είμαι, όσο και να χτυπιέσαι το πρωί μέχρι το βράδυ, πιο χαζό από τον. Λοιπόν, από τον αδέρφο δεν θα γίνει ποτέ. Όσο και να χτυπιέσαι. Φίλε, πες ό,τι θέλεις, επιχειρηματολόγησε. Δεν θα γίνει από τον αδέρφο ποτέ. Βρε, χρυσέ μου, εμείς είμαστε ηλίθιοι, χαζοί. Εσύ, πείτε μας το λόγο όμως για να το. Άκουσε. Θα πει είναι ο Ραπτόπουλος ηλίθιος. Βλάκα και καθυστερημένο. Περίμενε, μάθε να κάνει διάλογο στην Κατερίνα. Μάθε να κάνει διάλογο εσύ στην Κατερίνα. Μάθε να ακού. Μάθε να ακού, βρε βλαμμένε. Μάθε να ακού, βρε ηλίθιε καθυστερημένε. Μάθε να ακού. Μάθε να ακού. Μάθε να ακού, βρε βλάκα. Μάθε να ακού. Καθυστερημένε. Καθυστερημένε. Μάθε να ακού. Επιχειρηματολόγησε, ρε βλάκα. Να έχει δίκιο. Καθυστερημένε, χωριάτη. Από τον Κορινό, κολόβλαχε. Μάθε να επιχειρηματολογείς. Σου δίνουμε το δικαίωμα σε αυτό το ραδιόφωνο το οποίο είναι δημοκρατικό παραπάνω από όσο ορίζει ο νόμος και οι θεσμοί. Παραπάνω σου δίνουν το δικαίωμα να βγεις, να επιχειρηματολογήσεις για τον ιδιοκτήτη, τον διευθυντή, τον υπάλληλο, τον ρεπόρτερ να αιτιολογήσεις. Αλλά επειδή είσαι καθυστερημένος, αγράμματος από τον Κορινό, βρίζεις και κατηγορείς χωρίς επιχείρημα. 4 ευρώ στον Κορινό η βενζίνη αύριο, Μητσοτάκης. Καθυστερημένε. Παρακαλώ. Α, κάτι τέτοιο τους βλέπεις στον δρόμο και σε φέρνουν στο αμήν. Μπαμ και δημιουργείται πρόβλημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ενώ σε βρεις, σου πει, ξέρεις κάτι. Είσαι τέτοιος. Μάλιστα, πες μου το λόγο, ρε. Να σε αντικρούσω. Δεν λέει. Θα πεις το λόγο. Όχι, δεν το λέω το λόγο. Σου δίνω τρίτη ευκαιρία. Θα πεις το λόγο. Όχι. Σαγώνει κάτω. Σαγώνει κάτω, επόμενος. Πάμε. Αυτό που λες. Έλα. Ακούς. Ναι. Αστυνομία μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Πάμε επόμενη Μέχρι. Γραμμή. Θέλεις την κρεβατοκάμαρα, αστυνομία. Καλησπέρα. Να κάνει. Έλα, να το κρατάει το φως. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, για την αστυνομία που λέει στα πανεπιστήμια. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Υποτίθεται ότι είναι φόρος διακίνησης ιδεών ελεύθερων κτλ. Μάλιστα. Εάν εγώ πάω με μια ελληνική σημαία. Ναι. Ανήμερα της Εθνικής Επετείου και τη σηκώσω μέσα στο θέατρο. Θα φύγω από εκεί του παλιασμένου από το ξύλο, ναι ή όχι. Θα φύγω, θα απαντάω εγώ. Οι κομμουνιστές λένε όχι. Πάνε σε μια μέρα και άμα σε κουμπανιάζει, του μανιάζει. Εγώ στο Καφτατζόγλιο δεν πάω. Εκεί σημαία δεν πάω. Κόκκινη πα εσύ. Δύσκολα. Λοιπόν, και το δεύτερο, ναι. Προφανώς και πρέπει να πει η αστυνομία ή αν δεν θέλει η αστυνομία να γίνει αυτό που έγινε στη Δανία. Δηλαδή, έκανα Εράσμους. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στη σχολή. Ωραία, κύριε, δεν σε ενοχλώ, μπες. Αλλά θα μου αφήσεις είτε το φοιτητικό σου πάσο, είτε την ταυτότητα στην είσοδο και θα την πάρω στο αμφίς. Όταν γίνει ζημιά μέσα, να ξέρω ποιον θα τσεπώσω. Να ξέρω ποιον θα κατηγορήσω. Πάμε στο τελευταίο για το ημίρο, να μιλήσουν όσο δεν τον περισσότεροι. Παρακαλώ. Είδατε, θέλω να πω κάτι. Είδατε πόσο πουλάει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ραδιόφωνο. Ούτε ένας δεν μίλησε για τον ΠΑΟΚ. Γήπεδο κάνει ο ΠΑΟΚ για τα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις ανάγκη τον ΠΑΟΚ. Και κανένα ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ σας κρατάει και ο ΠΑΟΚ σας ταΐζει. Και ο ΠΑΟΚ σας ποτίζει. Τόσα χρόνια μας ταΐζει. Να μιλήσει. Όχι. Να μιλήσει. Μάλιστα. Ποιο θα μιλήσει, εγώ να μιλήσω. Εσείς, κυρία μου. Α, οι φίλοι. Είστε επιτέλους στη σειρά μου. Καλησπέρα σας, κύριε. Αναγκαίο και απαραίτητο με πάρα πολλά επιχειρήματα να υπάρχει αστυνομία. Δυναμικά μέσα στο χώρο των πανεπιστημιακών. Εγώ καλώ όποιον θέλει αρμόδιο να βγάλουμε μερικές βάρδιες. Είμαι οδηγός ταξί 17 χρόνια. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές μπήκανε νεαρές κοπέλες και δεν είχαν χρήματα να με πληρώσουν. Περιμέναμε κάπου αλλού να μου δώσουν χρήματα γιατί τους κλέψανε, λέει, το πορτοφόλι, τους κλέψαν το κινητό. Εμένα προσωπικά, έξω από τη θεολογική σχολή, στον δρόμο, έγινε ένας καυγάς, σταμάτησα. Καλή τη θελήση να καλέσω αστυνομία. Μέχρι να καλέσω αστυνομία, μου ξαφρίσαν το ταξί.
πήδηξαν μέσα στη μάντρα, ήρθε η αστυνομία και δεν μπορούσε, τους βλέπαμε προκλητικά και δεν μπορούσαν μέσα να μπουν οι αστυνομικοί για να τους λάβουν. Μετά από τις πορείες δεν μπορεί να περάσει γεωταχή από εκεί, μπαίνουν μέσα με τις πέτρες και πετροβολούν. Πέτρες που τις σπάζουν από το χώρο, από τα μπάζα που υπάρχουν εκεί επί της κατεβαίνοντας στις 3 Σεπτεμβρίου, κομμάτια πέτρες ξεπατώνουν και πετάνε όπου βρούνε και όπως βρούνε. Θα ήθελα να βγάλουμε μερικές βάρδιες, θα ήθελα, όπως είπε και ο πρώτος ακροατής, πεζοί να περάσουν βραδινές ώρες κάποιοι, αν τολμούν μόνοι τους όμως, όχι με συνοδεία, να περάσουν 2-3 βραδιές για να δουν τι σημαίνει πανεπιστημιακός χώρος τη νύχτα. Είναι τραγικό, παιδιά, αυτό που συμβαίνει. Είναι μια γάγγρανα στην κοινωνία, στην πανεπιστημιακή. Το παραδέχονται και οι ίδιοι οι φοιτητές. Και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο χώρος κάποια στιγμή να γίνει πραγματικά ένας χώρος διακίνησης ιδεών. Αναγκαίο και απαραίτητο SOS επίγον έπρεπε να έχει γίνει. Καλή συνέχεια να έχετε. Vitex Care με ιδιώτες που θα σας καταπλήξουν. Μοναδική ευκολία καθαρισμού και μεγάλη αντοχή και σταθερότητα χρώματος κατά το πλύσιμο. Μια αντιμικροβιακή και αντιμικροβιακή. Μια είδηση και προχωράμε στις γραμμές. Τι είδηση? Εσύ να μας πεις, εσύ είπες ότι έχεις είδηση. Α, ναι, έχω είδηση. Περίμενε. Ραπ έχει αποδείξει δικαιοσύνη ότι όταν θέλει μπορεί και όταν δεν θέλει πάλι μπορεί. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα θεσμό στο Ελλαδιστάν. Αλλά κρύβονται από πίσω. Μια πολύ ωραία ερώτηση στον Πρωθυπουργό θα ήταν όσο κυβερνάτε θα πάρει άλλη ομάδα το πρωτάθλημα. Εσύ να μας πεις, ντρεμπούφε, γιατί ανακατεύεις την τιμή της βενζίνης με το Μητσοτάκι. Άσχετε, λέει 8-13. Ευχαριστώ, φίλε. Α, κοίταξε, αυτός επιχειρηματολογεί. Του λέει, ναι. Αυτός και να μας βρίσει. Επιχειρηματολογεί ο άνθρωπος. Αυτός ο εκτής ο Παναγιώτης του Κορινού ευτυχώς είχε να βγει πολύ καιρό και ησυχάσαμε. Ελπίζω να μην ξαναβγεί γιατί έχει κουράσει πιο πολύ και από το Βαραβά. Καλά, εντάξει, χαμηλού πνευματικού και νοητικού επίπεδου. Το IQ του είναι κάτω το ενός τετάρτου, να πούμε. Το 25%. Ακούω την είδηση. Λοιπόν, η είδηση είναι η εξής. Ότι είναι πιο δυνατή και επιβλητική η καραφλή σύμφωνα με την επιστήμη. Πού το γράφω? Πάρ το όρολιο τηλέφωνο, να του κάνω μήνυση. Ποιο γρόγιο? Γρόγιο και με πήρε για άλλο τηλέφωνο. Να του κάνω μήνυση. Η καραφλή. Ναι. Ρατσιστικό. Αν τα μαλλιά σου έχουν αρχίσει να αραιώνουν, αν τα έχει χάσει και δεν σκέφτεσαι καν να πα να κάνει εφήτευση, έχουμε νέα που θα σε κάνουν για πρώτη φάση να κοκορεύεσαι στου φίλου. Γιατί μπορεί να μην έχει πια πολλέ επιλογέ σε hairstyle, αλλά έχει άλλου λόγου να χαίρεσαι. Ένας από αυτούς είναι το πόσο ισχυρός δείχνεις απέναντι στους άλλους σύμφωνα τουλάχιστον με νέα μελέτη. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, μεγάλο πανεπιστήμιο. Πενσιλβάνια, ρε. Μεγάλο πανεπιστήμιο. Από τα καλύτερα. Διεξήγαγαν 3 διαφορετικά πειράματα. Ζητώντας από τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν φωτογραφίες ανδρών πάνω σε διάφορα χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων η αυτοπεποίθηση, υπεροχή, ελκυστικότητα. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καραφλοί άντρες θεωρούνται πιο επιβλητικοί, ψηλοί και δυνατοί. Ψηλοί όχι τόσο, δυνατοί όμως ναι. Και ενώ όσοι ενδιαφέρονται αρκετά για την εμφάνισή τους προτιμούν να έχουν πλούσια μαλλιά, η έρευνα έδειξε ακόμη ότι η υπεροχή των αντρών με φαλάκρα προκύπτει και από στερεοτυπικές συνδέσεις, καθώς συναντώνται συνήθως σε παραδοσιακά αντρικά επαγγέλματα. Και τελειώνω. Αν και πρόκειται για καλά νέα, αυτά για όσους έχουν φαλάκρα. Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι τα θετικά της συμπεράσματα ισχύουν μόνο για όσους είναι εντελώς καραφλοί. Αντιθέτως, όσοι έχουν χάσει μέρος κάποιων των μαλλιών τους, θεωρούνται πιο αδύναμοι. No worries, υπάρχει πάντα η μέθοδος, το παίρνω όλα με την ξυριστική. Λοιπόν, γελάει ο πλάκας. Γελάει καθυστερημένα. Γελάει. Παρηγοριά στον άρρωστο. όταν έβγαλα τις πρώτες άσπρες τρίχες, άρχισε να μου λέει ο Κουρέας. Υπάρχουν αυτοί που λένε άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στη λολή. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Μαλλί βαμβάκι, λολί φαρμάκι. Βγάζουν. Παρεκτρέπεσαι. Δεν παρεκτρέψα. Πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι, θα μας μιλήσεις. Εμένα μιλάς. Εσένα μιλάς. Κοιμάσαι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς. Θέλω να πω την άποψή μου για τα πανεπιστήμια. Με λένε Γιάννη και είμαι 50 χρονών. Έχω μάθει λοιπόν σε αυτή τα 50 χρόνια που ζω ότι το καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, η κάθε κυβέρνηση απαξιώνει οτιδήποτε θέλει να σκοτώσει. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού τα πανεπιστήμια, φυσικά. Και οι ιστορές είναι κατακριτές. Αλλά επίσης περιουσία του ελληνικού λαού ήταν και η ΔΕΗ που πουλήθηκε. Ήταν και ο ΤΕΠ που πουλήθηκε. Είναι και η Λάρκο που πουλείται. Τι είδαμε λοιπόν στο παρελθόν,
ότι έχουν καταστρέψει τεράστιες ελληνικές επιχειρήσεις για να τις ξεπουλήσουν. Το ίδιο κάνουν και με τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και αμφίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γι' αυτό και θέλουν να βάλουν αστυνομικούς με στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι προοδευτικοί χώροι. Και πρέπει οι ιδέες να διακινούνται ελεύθερα. Θα μπορεί να έχει μια ιδιωτική φυλάξη η οποία θα παίρνει εντολές από το ίδιο το πανεπιστήμιο, από τους Πριτάνης. Δεν χρειάζεται να είναι αστυνομία. Άρα λες η ιδιωτικοποίηση είναι. Φυσικά, η ιδιωτικοποίηση και τα συμφέροντα. Όπως και τα νοσοκομεία τα κάνουν, απαξιώνουν για να πάει να πούμε γιατί, να τα χώσει στο μάτι. Γιατί Κώστα μου, η άποψή μου μπορεί να είναι και λάθος. Όχι, όχι, πες. Είναι ότι με τη λογική του ότι πονάει, βάζω και ένα αστυνομικό δίπλα, τότε θα πρέπει να έχω και ένα αστυνομικό σε κάθε πινακίδα που την πυροβολούν στην Κρήτη, ας πούμε, γιατί είναι ελληνική περιουσία για αυτό, του ελληνικού λαού είναι. Πρέπει να έχω ένα αστυνομικό παντού. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Γιατρούς χρειαζόμαστε, όχι αστυνομικούς. Παιδεία χρειαζόμαστε, όχι φόβο. Άποψη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδί. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άποψη. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Με ακούτε? Μάλιστα, κύριε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Από Γιάννη να τηλέφωνο. Μάλιστα. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ραυτόπουλο. Τον ακούω συχνά. Γιατί μου αρέσει, γιατί ξέρει μπάλα. Επειδή ξέρει μπάλα. Βέβαια, εγώ δεν πήρα για να πω για μπάλα. Εγώ πήρα να τον ρωτήσω το εξής. Εάν, κύριε Ραυτόπουλε, σας βάζαν να πληρώσετε 800 ευρώ το μήνα δόση στην τράπεζα χωρίς να έχετε πάρει δάνειο, τι θα λέγατε? Αυτό ήθελα να πω στο Μητσοτάκη. 800 ευρώ το μήνα δάνειο χωρίς να έχω πάρει δάνειο. Ναι. Χωρίς να έχετε πάρει δάνειο. Κοίτα, αυτό ενώ... το λέτε με αφρομή, τη ρήτρα αναπροσαρμογή θέλετε. Ναι. Όχι. Το έμφυα λέει. Όχι, δεν έχει. Θέλετε να σας το εξηγήσω? Βεβαίως. Εγώ είμαι απόστρατος αξιωματικός. Ναι. Βγήκα στη σύνταξη με ένα ποσό. Και το 2014 ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Σαμαρά Βενιζέλου μου κόψαν 800 ευρώ από τη σύνταξη. Γιατί? 8 εκατοστάρια, φίλε. Για να ανακεφαλιοποιήσουν τις τράπεζες. Και πληρώνω εγώ 800 ευρώ το μήνα, γιατί είναι μείον από το εισόδημά μου εμένα, για να ζουν οι τράπεζες. Πείτε μου, κύριε Ραυτόπουλε. Τι να σας πω. Πείτε μου. Σε μένα με δαγκώσαν ιδιώτες, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω εγώ. Γιατί ρωτάτε συνέχεια. Εγώ διαφωνώ σε πολλά από αυτά που λέτε. Αλλά στην μπάλα σας παραδέχομαι και σας ακούω και θα συνεχίσω να σας ακούω. 8 κατοστάρικα. 8 κατοστάρικα σε έφαγε. Δηλαδή, πώς το... 800 ευρώ το μήνα μείον για να πληρώνουμε τις τράπεζες. Τι λέτε τώρα? Με τα μνημόνια, ναι, με τα μνημόνια πέσανε οι συντάξεις. Ναι. Τι θα πει μνημόνια και μνημόνια? Τα μνημόνια εγώ τα έφερα. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα έφερε. Ήταν υπουργός ο Μητσοτάκης όταν ήρθαν τα μνημόνια. Τα μνημόνια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα έφερε. Ήταν πρωθυπουργός ο πατέρας του όταν πούλησε στην Κατεστρούτζη με δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, τα οποία τα πληρώνω πάλι εγώ. Η Κατεστρούτζη πήρε τα τσιμέντα με δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, το οποίο το του φέκησε. Λοιπόν, αν μπορείτε λοιπόν, δώστε μου απαντήσεις αυτά και θα ήθελα να είστε λίγο πιο αντικειμενικός. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ο Μητσοτάκης είναι αποστηρωμένος σαν άτομο, ζει σε μια γυάλα και δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό λαό. Όσο και τα πανεπιστήμια, η αστυνομία είναι αναγκαίο κακό. Αν και έχω την γνώμη ότι δεν θα προσφέρει ουσιαστικό έργο, θα γίνει με σκοπό να βολευτούν στο δημόσιο και μερικοί ακόμα. Αν γίνουν επεισόδια, θα επέμβει η κανονική αστυνομία, οπότε μια πάλι από τα ίδια. Λεύτα. Ένας καλός φίλος. Όνομα έχει? Δημήτρης. Πάμε στον κόσμο, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Καλησπέρα Κώστα, καταρχάς. Καλησπέρα Γρηγόρη. Παίρνω πρώτη φορά. Θεσσαλονίκη μένω και είμαι και εγώ Γιαννιώτης. Α, μάλιστα. Έχετε τη σύμπτωση. Θα συμφωνήσω με τον προπροηγούμενο κύριο όσον αφορά με την αστυνομία πανεπιστημίου. Εγώ απλά θέλω να σας πω ένα γεγονός το οποίο συνάντησα σήμερα μέσα στα πανεπιστήμια. Είμαι επαγγελματίας οδηγός, οπότε φέρνω την πόλη. Συντίζεται τον χώρο, μάλιστα. Ναι.
Και ήμουνα λοιπόν στο κυλικείο της Φιλοσοφικής, είχα παρκάρει το φορτηγό για να κατεβάσω εμπορεύματα και ξαφνικά απέναντί μου ήταν 5-6 άτομα, οι επωνομαζόμενοι παρήγγες, και όπως και στους προηγούμενους που προαναφερθήκαν κάποια παιδιά πιο πριν, προσπάθησαν για μένα να μου πουλήσουν κάποια ναρκωτικά. Δεν θέλω να επεκταθώ περί της αστυνομίας πανεπιστημίου. Για μένα είναι λάθος ο τρόπος ίσως προσέγγισης που έγινε όλο αυτό. Από την κυβέρνηση όσον αφορά το Μητσοτάκη, ούτε σε γυάλαζει όπως είπε ο κύριος στο μήνυμα λίγο πιο πριν, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι απλά είναι έξυπνη και φρασίτατη αυτή η κυβέρνηση η τωρινή. Έχουμε καταντήσει να μας χτύνουν και να λέμε ευχαριστούμε πολύ, δροσιζόμαστε. Κανένας δεν είναι έτοιμος να αντιδράσει, γιατί μάθουν όλοι μέσα από τα κοινωνικά μέσα να μιλάνε και να φέρουν την αντίδρασή τους. Έτσι όμως δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Και κάτι λίγο πιο ελαφρύ. Ναι. Κώστα, είσαι ωραίος, σε γουστάρω πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τάση και όλο αυτό. Ο Τσαμπουκάς, γιατί και εγώ έτσι βλαμμένος είμαι σαν άνθρωπος. Απλά θέλω λίγο να πηγαίνεις λίγο πιο μαλακά το Γρηγόρη, γιατί τον συμπάθω πολύ. Good. Αυτό. Και αν μπορείτε καμιά φορά, ρε παιδιά, πείτε και κάτι για τη Γιαννενάρα. Έτσι, απλά γιατί σας ακούω κάθε μέρα, όχι τίποτα άλλο. Με τρομάζει το καινούριο εγχείρημα. Ποιο? Το ότι πήρε το βοηθό του μεταξύ και τον έκανε πρώτο προπονητή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή η ομάδα, βασικά, εγώ να σας πω, παιδιά, τη βλέπω σαν μια μεγάλη αγοροπολισία. Φτιάχνει παίχτες, φτιάχνει προπονητές, τους κάνει μια καλή σεζόν, τους πουλάει, βγάζει χρήματα ο αδερφός μας και αγαπημένος μας πρόεδρος, κύριος Χριστοβασίλης. Τέλος πάντων, να μην επεκταθώ πάνω σε αυτό, γιατί είμαι και οργανωμένος και έχω άλλες απόψεις. Δεν επιτρέπεται να τα πούμε τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, απλά αυτό, η ομάδα χρόνια το κάνει, πάνω από μια δεκαετία αυτό, να παίρνει παίχτες, οι οποίοι καλώς ή κακώς τους πλαστούν σε άλλες ομάδες νομίζοντας ότι πήραν τα αστέρια και τις περισσότερες φορές δεν εφαρμόζουν κιόλας στις άλλες ομάδες. Θα πάρω έτσι ένα απλό παράδειγμα, το Βελίδη, ο οποίος είχε βγάλει μάτια με τον Μπαζιάννα και πήγε στον ΠΑΟΚ και δεν έπαιξε ούτε 10 αγωνιστικές. Βέβαια, ένα αντίστροφο παράδειγμα είναι ο Πασχαλάκης. Ναι. Στα Γιάννενα έκανε καλή καριέρα. Και άλλους παίκτες έχει, δηλαδή. Ο Πας τελευταίο. Άλλους, πολλούς. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν. Ο Μαυροπάνο, ο οποίος πήγε στο εξωτερικό. Μαυροπάνος. Το Σάλιακα τώρα πήγε στη Γερμανία. Στο εξωτερικό. Εντάξει, όχι, είναι πολύ υπέροχο. Εντάξει, αυτά είναι. Είναι πολύ καλό. Αυτά είναι επιτυχία. Τώρα να είμαστε δίκαιοι. Όχι, δεν το αντιλέγω. Όπως και επίσης εγώ με τον Χριστοβασίλη πρόεδρο, ο οποίος τον έβριζα κάθε μέρα, έχω ζήσει τις μεγαλύτερες στιγμές μου σαν Παζιάννα, έτσι. Έχω πάει πρώτη φορά Ευρώπη, έχω δει τον Παζιάννα. Με τους οργανωμένους πώς θα πάει? Το δαγκώνεται κανένα φράγκο τον Χριστοβασίλη, οι οργανωμένοι. Άστο μεγάλο πόνο. Είναι τσιγκουνάρας. Είναι τσιγκουνάρας, δεν πληρώνει. Ναι. Καλά. Αλλά δεν πληρώνει. Αυτό. Δεν πληρώνει. Εκδρομές τέτοια μόνη σας. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό απόγευμα. Σικουνάρας είναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Από Σκύρο σας παίρνω τηλέφωνο. Σκύρο. Σκύρο, ναι. Η αφεντική να μου. Να πω και εγώ την η παλιά μου αφεντική να μένει Σκύρο. Η κυρία. Κυρία Μία, στρατηγάκη. Μένει Σκύρο. Η κυρία Ντουνιάδου, η κυρία Μία. Κυρία Μία. Εδώ είναι. Είναι καλά η Μία. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι. Να τη δώσει ένα φιλί από μένα. Βεβαίως, ευχαρίστω. Ναι, σήμερα την αγαπάω πολύ. Με τυράννησε λίγο, αλλά την τυράννησα κι εγώ. Σκληρή αλλά δίκαιη, έτσι. Ποιον δεν έχει τυράννησει. Την τυράννησα πολύ. Ποιον δεν έχει τυράννησει. Την τυράννησα πολύ. Όταν έμπαινε μέσα στο κτίριο, κρυβόμουν. 50 άντρες να μπαίνανε, δεν φοβόμουν κανέναν. Ορμούσα έκανε. Μόλις έμπαινε η κυρία Μία, όχι, έρχεται η All Bright φωνάζει. Έρχεται η All Bright. Όταν μπήκε ο Πέρι και η παρέα του. Ο Πέρι δεν πήγε. Είναι δυναμική. Γιατί είπε για 50. Για λέγε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω την άποψή μου για την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα σας θυμίσω μόνο πρώτα ένα γεγονός που πριν μερικούς μήνες το είχατε σχολιάσει. Θυμάστε ένα παιδί κάπου στο Ήλιον στην Αθήνα. Είχε πάει ντυμένο όπως ήθελε και το είχαν αποβάλει και είχε γίνει όλο κρουσούσο. Τώρα δεν ξέρω αν το θυμάστε. Βεβαίως. Σε σχολείο είχε πάει όμως, όχι σε. Ορίστε. Σε σχολείο είχε πάει. Ποιος, ρε, ποιος. Σε σχολείο. Για σχολείο ποιος, ήταν ένα παιδάκι που είχε πάει με φούστα. Α, πήγε με φούστα στο σχολείο. Θυμάστε που το είχαμε σχολιάσει τότε και λέγαμε. Ο δάσκαλος και τα λοιπά. Ναι, και το μάλωσε το παιδάκι. Μπράβο. Ακούστε λοιπόν, έτσι εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη λίγο. Όλοι αυτοί που κόπτονται υπέρ
των δικαιωμάτων των μαθητών να πηγαίνουν όπως θέλουν. Ή ακόμα χειρότεροι αυτοί που νομοθετούν για να πηγαίνουν οι μαθητές στα σχολεία τους όπως θέλουν, τα δικά τους τα παιδιά, τα στέλνουν σε σχολεία με πολύ αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες. Dress code δηλαδή που λέμε και εμείς εδώ στο νησί. Έχει τέτοια σχολεία. Ξέρετε γιατί. Όλα τα κολέγια, κύριε Ραπτόπουλε, έτσι είναι. Δεν μπορείς να πας όπως θέλεις. Φοράς το σακάκι και το θηρεό του κολεγίου. Σοβαρά με σακάκι πας στο σχολείο. Καλά που δεν πήγαμε. Ξέρετε γιατί όλοι αυτοί που κόπτονται για τα δικαιώματα των άλλων των παιδιών, τα παιδιά τα δικά τους θα πηγαίνουν σε τέτοια σχολεία. Γιατί τα προορίζουν να κυβερνήσουν τα δικά μας τα παιδιά. Κοιτάξτε λοιπόν μέσα στη Βουλή, οι περισσότεροι από τους βουλευτές, τι απόφοιτοι πανεπιστημίων είναι. Κοιτάξτε τους τελευταίους πρωθυπουργούς. Όλοι είναι απόφοιτοι κολεγίων και πανεπιστημίων ξένων. Εκεί που αν δεν πας με το σακάκι και το παντελόνι που προβλέπετε, δεν σε αφήνει ο επιστάτης να μπεις μέσα. Δυστυχώς, ένας ακροατός το είπε πάρα πολύ ωραία πριν, είναι αναγκαίο κακό η αστυνομία. Κανονικά δεν θα πρέπει να χρειάζεται αστυνομία στα πανεπιστήμια. Όμως η πειθαρχία του ανθρώπου, η πειθαρχία δεν είναι απέναντι στον νόμο, απέναντι στον εαυτό του και στον άλλον. Όταν δεν είναι ενσυνείδητη, πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται επιβαλλόμενη. Δεν το έχουμε καταλάβει εμείς αυτό εδώ στην Ελλάδα. Και έχετε πολύ δίκιο, κύριε Αυτόπουλε, γιατί κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο, εγώ λόγω εργασίας έχω επισκεφτεί πανεπιστήμια μέχρι και στη Βόρεια Αφρική. Κανένα δεν είναι στην κατάσταση των δικών μας. Δυστυχώς. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα, ακούγομαι. Πολύ καλά. Ναι, Θωμάς ονομάζομαι. Έχω μια πολύ προσωπική εικόνα από το χώρο γύρω από τα πανεπιστήμια. Ναι. Γιατί δούλευα για πάνω από μια δεκαετία σε αυτόν τον χώρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί αυτό το πράγμα άμα δεν αλλάξει η πολιτική βούληση. Δεν είναι τυχαίο που συντηρείται όλο αυτό το καθεστώς με τα ναρκωτικά και τις φασαρίες και τα έκτροπα που γίνεται τόσα χρόνια. Χρονικά προσωπικά το βάζω την έναρξη αυτής της περίοδου με την έναρξη της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, περίπου χρονικά τότε. Έφτασα στη σημείο επειδή δούλευα πάρα πολύ και έβλεπα ότι και τα μαγαζιά που δούλευα και ακόμα και κατ' επέκταση δικιά μου έτσι επιπονούσε. Έφτασα σημείο και εγώ ο ίδιος ανώνυμα να παίρνω τηλέφωνο την ίδια αστυνομία για ότι γίνονται φασαρίες, ότι γίνονται πεσήματα, ότι σπάνε αυτοκίνητα για αγοραπολουσία ναρκωτικών κτλ. Σε σημείο να μου λέει το ξέρουμε και δεν χρειάζεται να παίρνετε κάθε τρεις και λίγο τηλέφωνο. Σε μια κατηδία κουβέντα που είχαμε έναν απλό αστυνομικό του πεζοδρομίου αστυνομικό, με είπε, ρε φίλε, τι θες να κάνω, αφού εγώ τους πιάνω, τους βάζω μέσα και πιο πολλή ώρα κρατάει να τελειώσω εγώ με τη χαρτούρα παρά αυτοί να βγουν έξω και να οριστεί δικάσιμος, ποιος ξέρει πότε. Είναι μια τεράστια συναλλαγή που πάρα πολλοί έχουν να παίρνουν από αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, η δικιά μου άποψη. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Και κάτι ακόμα, το ότι έχει έρθει είναι να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, εφόσον δεν έχει βγει κανένα στον δρόμο να φωνάξει για αυτά που τραβάει ο ελληνικός λαός τώρα που είναι πρωθυπουργός να τα ζήσει, δεν πρόκειται ποτέ τον ποτό να αλλάξει η κατάσταση. Όσο καθόμαστε στον καναπέ, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Βολεύονται και αυτοί με την όλη κατάσταση. Δεν λέει κανείς που οφείλεται αυτό όμως και δεν μιλάει κανείς και δεν βγαίνει κανείς. Γιατί όλοι περιμένουμε από τον άλλον. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Καρτιτσάρα. Όπα. Λοιπόν, με κάλυψε ο 50χρονος, ο προπροηγούμενος, όσον αφορά την απαξίωση. Δύο ατάκες θα εισφέρω και άμα θέλετε το συζητάμε και λίγο ακόμα. Η τιμή στην πενζίνη ανεβαίνει. Μήπως να στείλουμε έναν αστυνομικό να την κατεβάσει. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Αυτό που πειράζει είναι η διακίνηση των ιδεών και όχι των ναρκωτικών εν τέλει. Και όχι μόνο για τα παιδιά που πήραν και το είπαν που ισχύει. Εγώ θα το βάλω χρονικά για την νεότερη Ελλάδα και ιστορία ότι από τη στιγμή που μπήκαν μπάρες στο πανεπιστήμιο και από τη στιγμή που μπήκε έλεγχος σε ποια οχήματα μπαίνουν, από τότε άρχισαν να γίνονται και έκτροπα για να μπαίνουν και τα ναρκωτικά στα πανεπιστήμια. Και αυτό το λέω εμπειρικά. Δεν
δεν θέλω να πω ότι υπήρχε συνωμοσία οτιδήποτε, αλλά τις πιάτσες των ναρκωτικών τις ορίζει ή τις οθεί η αστυνομία που θα πάνε, όχι το ανάποδο. Δεν ορίζουν οι πιάτσες το που θα καθίσει η αστυνομία. Και τώρα όσον αφορά το θέμα της, το ψευτοδίλημα του Κούλη, βιβλιοθήκη Βαριοπούλα, βιβλιοθήκη, αλλά βιβλιοθήκη και κεντρική που να μιστάζει και βιβλιοθήκη με βιβλία. Αυτό δηλαδή με χρηματοδότηση. Όχι να μην έχω να βάλω βενζίνη και να πρέπει να πληρώσω και το βιβλίο και για να το κάνω, να το συνδέσω και με τους υπόλοιπους. Προφανώς και η απαξίωση του δημόσιου σχολείου, πανεπιστημίου, νοσοκομείου σημαίνει ιδιωτικοποίηση των πάντων και αποθέωση του κέρδους και των επιχειρήσεων και το, όπως είναι το σχολείο της αγοράς, έτσι πρέπει να είναι και το πανεπιστήμιο της αγοράς. Και να αντιθέσει με τον κύριο που είπε πριν αντισκύρω, μάλλον θα ξέρει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, ακόμα και αυτά τα απαξιωμένα, είναι από στις πρώτες θέσεις τα δημόσια πανεπιστήμια, έτσι, τα ελληνικά, όχι μόνο είναι από τους καλύτερους επαγγελματίες και επιστήμονες βγάζουν, και προφανώς αυτό δεν είναι θέμα συστήματος, είναι θέμα φιλότιμου καθηγητών, φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών κτλ. Επομένως, να μην τα συγχαίουμε. Το θέμα είναι ότι την βιβλιοθήκη πάνε να τη στήσουν ακριβώς για να αποδομήσουν όλο το υπόλοιπο, αυτό που έχει μείνει από αυτό που λέμε δημόσιο πανεπιστήμιο, διακίνηση ιδεών, πρόοδος κτλ. Επομένως, η αστυνομία και η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν χρειάζεται, όπως και δεν υπάρχει στις περισσότερες χώρες του κόσμου τις προηγμένες. Και να διορθώσω μόνο τον Κωστή ότι μεγαλύτερα επεισόδια, ακόμα και τα δικά μας, έγιναν φέτος και πέρυσι στη Γαλλία. Ακόμα χειρότερα από εδώ. Δηλαδή, και δεν είμαι υπέρ των επεισοδίων, το καταλαβαίνεις. Η μαζικότητα να λύσει να εμποδίσει το να μπει η αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν είναι το θέμα το να μπει για να πάρει την πρέζα. Άμα ήθελε θα την είχε πάρει. Και τελειώνω με αυτό ξανά. Αυτό που τους πειράζει είναι η διακίνηση των ιδεών, όχι η διακίνηση των ναρκωτικών. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Η κυρία Τάνια Δήμου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά, Πετροτέος Βλαχόπουλος με τρίτο ημίχρονο. Πρώτα Θεός θα λέμε αύριο. Να είστε καλά.